Εδώ είμαστε. Καλησπέρα φίλοι και φίλες του Λίμπερο 107,4. Είμαστε κάποιες ωρίτσες πριν τον τελικό με ένα διαφορετικό δίδυμο σήμερα. Εγώ πώς τα κατάφερα πάλι και αισθάνομαι σαν να έρθει να κάνω εκπομπή πρωί. Δεν έχει πολύ ώρα που ξύπνησα, είναι η αλήθεια. Ναι, κανονικά με καφέ. Είμαι δηλαδή στα ίδια να αρχίσω πάλι να γκρινιάζω γιατί μας ξυπνήσατε πρωί. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Τι να κάνω. Άλλους είναι πρωί. Εντάξει. Κατά ψέματα. Δουλεύαμε χθες. Δεν το. Ωραία. Δουλειά να υπάρχει. Μπάμπης Βοσμανίδης απέναντί μου, Δημήτρης Αναξής εδώ σε μια ώρα που για μένα είναι γνώριμη. Τουλάχιστον πάνω κάτω. Αυτές είναι οι ώρες μας. Όλα ούτως ή άλλως. Τρεις να είναι οι ώρες μας. Τρεις θα είναι όντως. Πλάκα-πλάκα. Τρεις μέχρι. Πραγματικά μέχρι τις 6. Λίγο πριν το παιχνίδι, το που περιμένουμε πώς και πώς, ειδικά εδώ εμείς στην πόλη μας, που έχουμε μια συμπάθεια προς τη μία ομάδα. Εγώ έχω συμπάθεια προς τα σουτζουκάκια που θα πάω να φάω. Μετά έχω κανονίσει. Δεν ξέρω. Σοβαρά, μετά από εδώ. Ναι, πού θα το δεις το μάτς. Ξέρεις τι, πέρσι το είδα στο σπίτι με δύο φίλους. Ξενέρωτα είναι μόλις στο σπίτι. Ναι, μπορεί να έχεις την ησυχία ότι δεν σε ενοχλεί κανένας, αλλά δεν ένιωθες ότι. Μα πηγαίνεις για να ακούσεις τον δίπλα. Να πει βάλε αυτόν, κάνε εκείνο. Παίξε. Όχι, σπίτι ποτέ μάτσε. Πραγματικά. Λατρεύουμε να αγαπάμε την κρίνια, ρε παιδί μου, του διπλανού. Εντοεί. Έτσι είναι. Γιατί πολλοί μπορεί να μας πειράζει, αλλά όταν δεν το έχουμε, νιώθουμε λίγο πιο βαρετά. Τι θα κάνουμε, καθόμαστε να χειροκροτάμε και να βλέπουμε. Εγώ πολλές φορές χάνω και τα γκολ. Να πηγαίνω και ψάχνω να βρω που να κάτσω. Ποιος είναι ο καλός. Και στο γήπεδο λειτουργώ έτσι. Βλέπω φάτσες, κάνω face control και όλα. Αυτός εδώ έχει να δώσει σήμερα. Θα πει πολλά. Θα πει πολλά και τα σημειώνω και τα λέμε πολλές φορές στο. Είναι το αλατοπίπερο όταν παρακολουθεί τη τηλεόραση και στο γήπεδο. Και γίνεται και σφαγή από ό,τι μαθαίνουμε στα καφενεία, σε καφετέρια και σκότωσα όχι για ένα εισιτήριο, για ένα τραπέζι. Παίρνω τηλέφωνα, κλείνουν. Παρακαλάνε, βάλε με εκεί, κάνε με εκεί. Ξέρεις, το σπαστικό που το βιώνω τώρα τις τελευταίες εβδομάδες είναι ένας έτσι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας που έχει ακουστικά, ρε φίλε. Και μας προλαβαίνει. Άστον, θάνατος. Και θάνατος. Ξέρεις, είναι αρκετά μεγαλύτερη. Δεν μπορώ όχι, να θάνατος. Το, δηλαδή, δεν μπορώ να το πω κιόλας τίποτα. Με συνοπτικές διαδικασίες. Να, αλλά επειδή ακούει Δανακτσί τι κάνει η Μπουρχάουζεν και η Γκιτζιμπριλίγκη και όλες αυτές. Έχουμε τίποτα, έχουμε και στοιχηματάκια για αυτά. Έχουμε σιγά-σιγά, κυρίως μετά τις 4.30. Προφανώς μετά κι εμείς, μόλις βρούμε λίγο το χέρι μας, θα έχουμε και συνδέσει. Να αισθανθώ επιτέλους αθλητική εκπομπή. Θέλω να μου δώσεις μετά και να βάλουμε και από αυτά τα χαλάκια που. Γιατί το εσύ που είσαι και στοιχηματζής, γιατί παίζουν αυτά τα μπιτάκια σε όλες τις εκπομπές, όλα τα ραδιόφωνα. Πάντα το έχω απορία. Μπιτάκια που ακούς μόνο σε μπιτσόμπαρα της Χαλκιδικής, πουθενά άλλο, ας πούμε. Ναι, όντως είναι. Αυτά τα. Συμβαδίζουν, πιστεύω, οι στοιχηματικές. Για να βρίζεις μετά που έχεις χάσει. Ναι, είναι λίγο διαφορετική, όντως το διαφορετικό το χαλί σε όλα τα ραδιοφωνά, πλάκα-πλάκα, όταν μιλάμε για στοίχημα. Θα το βρω, θα μου δώσει ένα καλό μπιτάκι, δεν ξέρω κιόλας, εγώ δεν τα ακούω. Κοίταξε, έχω μέσα εκεί στο φάκελο. Τα στοιχηματζίδικα να βγάλουμε ένα. Πώς το λένε, ένα CD να παίζει ο κόσμος και να ακούει. Κάτι house, κάτι deep house εκεί μέσα, άμα θες. Τέλεια. Να βρεις. Επίσης, να πληροφορήσουμε τον κόσμο ότι μπορεί να επικοινωνεί και με την εκπομπή. Είναι στην διάθεσή του το 231-0287 και 3 οκτάρια. Θα επικοινωνούμε παράλληλα, θα ενημερώνετε, θα ενημερώνουμε, θα βγάλουμε και τα παιδιά που είναι χάμου, να μιλήσουμε και λίγο αθηναϊκά. Όλους τους ρεπόρτερ, όλο το team και τους φίλους μας που πήγανε. Εντάξει, γιατί προφανώς. Ρεπορτάζ γίνεται παραπλεύρος. Και όπως είπες, είναι σημαντικό να μας καλέσετε, ειδικά. Εσείς που είστε και με γιοταχή τώρα και κατευθύνεστε γιατί τα πούλμαν αργά ή γρήγορα φτάσανε ήδη. Έχουν φτάσει και αρχίζουν και συγκεντρώνουν σε ευθυντές και σιγά σιγά θα κατευθύνονται προς το άκο από ό,τι βλέπουμε και πριν μέρους. Όχι και μια γράμμουλα, κάτσε την πάρουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα λέω. Καλησπέρα. Batman. Καλώς τον να. Batman. Έλα, σ' ακούω. Batman. Έλα. Έλα, Δημήτρης Βέρια. Τι έγινε. Δεν άκουσα την αρχή, το έβαλε εκείνο το τραγούδι, Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν το έβαλα. Έβαλα. Θα πάρει στο στήρα τηλέφωνο και θα πει άμα τι έγινε. Δεν ακούει σήμερα τίποτα, σήμερα είναι κλεισμένο. Εγώ έκανα μετακόμιση, δηλαδή εδώ πάνω στο χτήμα, ένα 6 χιλιόμετρο Βέρεια που ζάνει από τον παλιό δρόμο. Μάλιστα. Καριά όλα γιατί δεν έχω κόσμο, δεν έχω τίποτα και πήγα στην τρίπλα στο φίλο. Μ' ακούς. Σ' ακούω, σ' ακούω. Θέλω ρηπτά το δρόμο από τα αδέρφια, τα πάω για όλα. Τι. Μόνο μπύρες έχουμε εδώ να πιούμε. Εδώ φέραμε μια καρότσα στο ναρκωτικό, το γέμισα μπύρες, κάσες. Πού θα το δεις το μάτς? Το δίπλα στο γείτονα, στη βίλα.
Α, φτιαγμένο, ωραία σε βλέπω και βιλίτσα και τέτοια. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ που θέλουμε. Είναι. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ που θέλουμε. Βίλες και Κοσμοσπορτ να πούμε και τέτοια. Και τι να κάνουμε. Και τι να κάνεις. Και τι να κάνεις. Τώρα και το ψωμί λιγοστό. Αλλά να πάω στη Λιβαδιά να ξέρεις. Στη Λιβαδιά τελειώσαμε. Προγνωστικό 200 μέτρα σουβλάκι. Ο Βελίξ λέγεται το σουβλάκι. Στα είπα. Προγνωστικό θέλω να μου δώσεις. Εσύ είπα, Πρίγιοβιτς, 5-0. 5 γκολ ο Πρίγιοβιτς, μια αισιόδοξη. Ναι. Βάλτε. Πλαερώνει. Αν δεν είχε 10, εμένα δεν με πειράζει. Το 5 με φτάνει. Του φτάνει, εντάξει. Είναι ολιγαρκή ο φίλο του Πάκου, όπω αντιλαμβάνεστε. Δεν μου λε. Για πε. Θα κρατήσει καμιά δεκάωρη εκπομπή σου. Ναι, θα κάνουμε εδώ. Μαραθώνιο. Εγώ και ο Φιντελ Κάστρο. Να είναι μαραθώνια. Έτσι. Σε φιλούμε. Δεν πάω τους μίλους και δεν ανέβαινε κανένας από κάτω. Καλές μπύρες. Είναι ευζήνη μπύρες. Πάμε δυνατά. Δώσε λίγο στην Πενιά. Θα τηλεφωνήσω. Ξανά εδώ θα είμαστε. Θέλω να ρεπόρτω τα αδέρφια που είναι στα πούλμα και τώρα θα τους βγάλουμε όλους. Μετά τις 3.30 θα τους βγάλουμε όλους. Δώσε ρηπόρτο, να σε πω. Φιλιά. Άντε, τα λέμε, και τσάω. Και το κύκλο δικό μας, κατεβαίνουν τα αδέρφια για να το φέρουν επάνω. Έτσι, τσάω. Το πρωί δεν μιλάει τόσο πολύ. Είναι άλλη ώρα. Αλλά είναι άλλη ώρα, είπες πώς είμαστε λαλίστατοι. Πάντως, επειδή έχουμε λίγο πολύ όλους αρκετούς που έχουν φτάσει προς τα εκεί, ευτυχώς δεν έχουμε ακούσει κάποιο παρατράγουδο. Τουλάχιστον στη διαδρομή αυτό. Αυτό είναι εντάξει, το σημαντικό, γιατί σίγουρα έχουμε να κάνουμε και με τροχό. Έτσι έχουμε να κάνουμε με πούλμαν που πραγματικά θα ήταν δύσκολο να γίνει. Θα ήταν κακό να γίνει. Κάτι ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Γιατί έτσι, και στην προηγούμενη και το 2014 είχαν σημειωθεί κάποια ατυχήματα. Ναι, κάποια ναι. Ήταν και κακό. Ένα μεταξύ του κιόλα. Ναι, καλά, εντάξει, πάω και σε ένα πίσω από τον άλλον. Μπλακώνεται τη μισή τέσσερα με την άλλη. Ευτυχώς και ήταν και καλές καιρικές συνθήκες. Είχαμε καταιγίδες στον Ατάλο. Νομίζω ότι όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Θα δούμε τώρα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Αθήνα, το πώς φτάνει ο κόσμος. Mm-hmm. Προγνωστικό έχεις εσύ, δίνεις ή δεν θέλεις, ας πούμε. Όχι, δεν έχω θέμα να πω κάτι. Που λέει και ο Μάριο, τι φωνή έχεις για το παιχνίδι. Κοιτάξτε, όλοι περιμένουν αυτό που είδαμε και στο πρωτάθλημα, αυτό το 0-0 και όποιος το βάλει. Δεν το βλέπω εγώ έτσι, να σου πω την αλήθεια. Περιμένεις κάτι διαφορετικό. Για να μιλήσω και στοιχηματικά, κάτι γκολ και κάτι τέτοια, τα βλέπω. Βλέπω να μπαίνουνε. Θα είναι τελικός με πολλά γκολ. Έτσι μου βγαίνει. Θα μου πεις η ΑΕΚ δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτό. Κοίτα, πας με το δύσκολο σενάριο. Αυτό είναι το σημαντικό. Πάντα. 2-10 κάπου το είδα να το δίνει το γκολ. Μια καλή επιλογή. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Γραμμούλα, καλημέρα. Καλησπέρα. Έλα, πολύ ακροματικότητα έχουμε σήμερα. Έλα, Μπάτμαν. Ναι. Αν ακούει ο Φώτης ο Κυριακόπουλος, ο πρόεδρος των Βορείων. Ναι, πού να ακούει, κάτω δεν θα είναι. Τώρα με πούλμαν, παλιό ταξιτζή, taxi driver, το πούλμαν του Πάκου την ομάδα ναι, ανεβοκατέβαζε. Ναι, αεροπλάνο ξέρουμε. Μόνο δεν έχει οδηγήσει να πάει την ομάδα. Ας πάρα τηλέφωνο. Έτσι. Στον ίδιο Δημήτρης από τη Βέρεια. Έγινε. Αν ακούει θα πάρει. Την κούπα, Φώτη την κούπα, Φώτη την κούπα. Και το πρωένο η Γάβρη που το διαβάζαν, τους φρίξαμε στα κάγκελα κάτω. Μάλιστα. Έγινε. Οι παοξίδες διαβάζαμε μόνο μπλεκ, διαβάζαν τρουένο. Τρουένο. Χρόνια. Το τρουένο ήταν έχει αυτοτελές ιστορίες μέσα και δεν μπορεί να το πέραμε εμείς φτωχή. Εμείς είχαμε το μπλεκ τα παόγια πάνω στην κούπα. Ο Φώτης ο Κυριακόπουλος να ακούει να δώσει ένα ρηπόρτο. Έτσι, έγινε. Ένα ρηπόρτο. Περιμένω, ακούω, μιλάμε later. Τσάω. Βλέπω εδώ από τη live ενημέρωση που έχουν τα sites. Στρώνουν λέει τα χαλιά, ετοιμάζουν το άκα, τον τίνουν, το κάνουν. Το έχουν κάνει λέει ψιλοφρούριο, έχουν βάλει σύρματοπλέγματα, τάφρους, κροκοδίλους. Ναι, λένε για 5.000 αστυνομικούς. Μόνο, λίγοι είναι. Εντάξει, 5.000 τι είναι ρε εσύ. Εντάξει, είναι ένας προς... Βάλε καμιά 35.000. Να σου πω κάτι, όταν γίνεται η έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει 10.000 αστυνομικούς. Εντάξει, για όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τώρα ήρθε η ανάπτυξη και ηρεμήσαμε ούτως ή άλλως. Αλλά 5.000 μου φαίνονται λίγοι. Βάλτε ρε παιδιά αστυνομία. Βάλτε ρε αστυνομία να δουλέψει. Βάλτε του όλου εκεί πέρα. Να δουλέψει ο Κοσμάκης. Είναι ένα παιχνίδι που δυστυχώς το φοβόμαστε πολύ για πολλούς λόγους. Χθες έγιναν κάποια παρατράγουδα στο κέντρο της Αθήνας. Δεν πήραν όμως ιδιαίτερη. Νομίζω εκτάσει, δεν είχαμε κανέναν σοβαρό τραυματισμό, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω.
Και ελπίζουμε, το έλεγα χθες και με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου εδώ, ότι ξέρεις, καμιά φορά όταν φοβάσαι κάτι πολύ δεν γίνεται. Ισχύει. Ελπίζουμε να συμβεί αυτό. Ισχύει, δηλαδή, ναι, ισχύει. Ισχύ. Και πέρσι που ήταν στο Βόλο και ψιλοχαλαρά, τσιπουράκια έγινε... αυτά και έγινε. Εντάξει, καλά και το περσινό τώρα, μην το πιάσουμε, μπορούσε να αποτραπεί πάρα πολύ εύκολα. Ήτανε... Ναι, πραγματικά. Αλλά δεν. Πεζογέφυρες δεν έχει το. Έχει έξω κάτι ο Καλατράβα, έχει κατασκευάσει εκεί στην Κηφισία. Ποια είναι αυτή που ανεβοκατεβαίνει το ΑΚΑ. Κηφισία είναι. Κηφισία πρέπει να είναι. Καλημέρα στη γραμμού. Καλησπέρα. Εντάξει, δεν το συνηθίσω ποτέ αυτό. Χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώ το να. Αν έχετε ένα διευράκι, 2-2 είναι το παιχνίδι. 2-2. Για παράταξη δεν ξέρω, αλλά εγώ με βγαίνει 2-2. Το είπα και στο Σιρίγο πριν. Αν έχετε ένα διευράκι, ρίχτε το. Θα το ρίξουμε. Μέχρι διευράκι έχουμε. Παραπάνω δύσκολα. Αυτό εννοείται. Μέχρι εκεί. Εντάξει, θα πληρώνει καλά, οπότε καλό είναι και το διευράκι. Εντάξει, βγάζει τα σουβλάκια. Να πάρει ένα κοκκάρικο, δεν θέλουμε παραπάνω. Δεν θέλουμε. Τι να κάνουμε. Τρεις μπύρες και τέσσερα σουβλάκια. Θα τα κάνουμε σε τέτοια αναγωγή. Αφηγή είμαστε. Θα δούμε το παιχνίδι όπως πρέπει. Και ποιο θα το πάρει, πιστεύετε? Κοίτα, αδερφέ, εγώ γριά είμαι. Το 2-2 να βγει και ούτε που με νοιάζει. Και όλοι οι άλλοι να πάνε, ναι. Και μετά φεύγει. Όχι, έλεγε Μητρόπουλο, ναι, το εγάλο να νοικιάζει και όλοι οι άλλοι. Και μετά κλείνει και την τηλεόραση. Και ούτε σε νοιάζει. Ναι, ούτε που με νοιάζει, αδερφέ, ούτε ποιο το πήρε, ποιο δεν το πήρε. Μετά Eurovision. Μετά το 2-2, βάζω Eurovision και βλέπω. Έχουμε και τέτοια. Τι να κάνουμε, ναι. Εκείνη η καρδιά μα εμά περισσότερο. Ναι, ναι, στη Φουρέιρα. Έτσι. Πού θα το δεις, θα πας κανένα καφενείο να πειράξεις τα ψήλες. Εδώ, στη γειτονιά, την Τούμπα, αδερφέ. Ναι, θα τους έχεις όλους εκεί μαζεμένους. Σε φαντάζομαι... Τι να πεις, αδέρφια μου είναι, τι να πεις, κανένα, αυτό το γεννήθηκε και εγώ. Έτσι, σε φαντάζομαι, πρέπει να είσαι ο κλασικός ο τύπος που πας και αράζεις σε μια γωνία και περιμένεις την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσεις. Είμαι ο κλασικός τύπος της κούτης, με τα πουδό καλαμαράκια, τα ποδό και τέτοια, αδερφέ. Πάω άραζε ο δίπλος. Μαζί, δικός μου είσαι. Εκεί να πάλι. Δικός μου είσαι, δικός μου είσαι. Μάλιστα, και τούμπα κι αν έχει φάει να δώσει στο λαό. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Ζωάρα κάνετε. Θα είμαστε χορτάτι. Έτσι, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Αυτά καρτάσια, αν έχετε ένα διευράκι, ρίξτε το. Το ρίξουμε. Θα σας τιμήσουμε, γιατί όχι. Το ρίξουμε, τσάω, τσάω. Τι δίνει το 2-2? Θα σου πω τώρα. Να το βάλουμε, ποτέ δεν ξέρεις. Και είναι ουδέτερος ο φίλος, είναι ο παδός του Ηρακλέως. Και αυτό, και πάνω κάτω. Μας είπες και εσύ ότι κάτι ανάλογο περιμένεις. Γκολ που λέτε εσείς οι στοιχηματίες. Κάτσε, σου πω τώρα την εμπειρία μου. Το 2-2 θα την είναι ένα 9,5. Κάπου εκεί. Τα λέω καλά στην τύχη, το είπα, αλλά μπορεί και να πιάσω και τίποτα. 2-31-0-287-3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι ανοιχτές οι γραμμές ούτως ή άλλως και συζητάμε. Έτσι, το pre-game θέλουμε να έχουμε ωραία διάθεση, όμορφη. Όχι, και είναι τόσο. Το θέμα, ρε παιδί μου, πιασάρικο, ο τελικός του κυπέλου, που νομίζω ότι όλοι έχουμε μια γνώμη, μια πρόβλεψη. Καλό θα είναι να την ακούσουμε. Βλέπετε ότι έχει, παίρνουμε απόψεις. Όπως, ναι. Όπως προείπες, έχει διαφημιστεί εντός εισαγωγικών αρνητικά με το ότι πολλοί κόσμος περιμένει να συμβεί κάτι. Μοσταγείς, site, δημοσιογράφοι είναι από πάνω ακριβώς και όντως ευνοούν και επικροτούν και κατά κάποιο τρόπο προμοτάρουν την δημιουργία εντάσεων. Διότι πάντα το αίμα πουλάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ναι, παρακαλάνε κάποιοι να σκοτωθεί ο κόσμος αναμεταξύ των. Για να έχουμε να γράφουμε, να έχουμε να λέμε, να κουνάμε τα δάχτυλα, να κατηγορούμε δεξιά και αριστερά. Πάντως, φαίνεται ότι. Εντάξει, δεν πολύ ασχολείσαι, ρε παιδί μου, με το στοίχημα. Είναι 22. 22, 9,5 παγό, εντάξει. Είναι πάμε δηλαδή 44. 40. Άρα θα βάλουμε 1 ευρώ. Γιατί είπε να πάρουμε 20 άρικο, εντάξει. Εντάξει, 1 ευρουλάκι εκεί πέρα στο 2-2. Και να το χάσουμε δεν πειράζει. Χαρά θα πάνε τα πράγματα. Θέλουμε κλίμα από Θεσσαλονίκη. Αργότερα θα συνδεθούμε γιατί ο κόσμος και με κάποιους που επικοινωνήσαμε δεν έχει πάει ακόμα στο γήπεδο. Η πρώτη οπαδή του ΠΑΟΚ φαντάζομαι ότι σιγά σιγά κάπου στις 4 θα αρχίσουν να εισαρχούν και είναι πάρα πολύ νωρίς. Αυτό είναι το κακό. Ότι 4 η ώρα το μάτς είναι 8.30. Ναι. Αυτό ξέρεις τι έγινε, επειδή έχουμε γνωστούς αρκετούς. Mm-hmm. Και με το πριν 3 χρόνια με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό, ναι. Και βάλανε, ρε φίλε, 4-5 ώρες πριν. Φωνάζαν από πριν. Φωνάζαν από πριν και, ναι, και έβρεχε κιόλα. Αν θυμάσαι. Ήταν χάλια, ήταν χάλια, ναι. Ήταν χάλια. Σε όλη την Ελλάδα και εδώ θυμάμαι που ήμασταν εμείς που μείναμε. Εγώ που ήμουνα. Εγώ έπεσε σε ένα γάμο πάνω στο Πάικο. Ναι, ναι, ναι. Περιμέναμε ευτυχώς που δεν πήγε παράταση.
Γιατί περιμέναμε να τελειώσει ο γάμος. Εμείς ήμασταν η ορχήστρα και περίμενε όλος ο γάμος. Ήταν μαζεμένος στο ξενοδοχείο και περίμενα να τελειώσει. Άντε, ρε, μπάμπι, πάντε βάριστε κανένα όργανο. Ναι, είχε γίνει από τις 6 ώρα και τους λέμε: περιμένετε, περιμένετε, να δούμε πρώτα τι θα γίνει στο κύπελο και μετά. Εντάξει, φαντάσου τώρα σήμερα αυτοί που έχουν, γάμους, γλέντια και τέτοια που τα έχει κανονίσει. Ξέρεις, κυρίως βαραίνει ψυχολογικά το γάμπρο έτσι, γιατί αυτός ασχολείται. Ναι, κυρίως. Ως συνήθως, ναι. Οπότε. Είναι σε δίλημα να παντρευτώ. Καλά, εντάξει, βέβαια από την άλλη πρέπει να είσαι γαμπρέ να πούμε. Παίρνεις με το που ξεκινάει η χρονιά, παίρνεις το καλεντάρι και βλέπεις πότε έχει τελικούς, πότε είναι τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, πότε έχει μουντιάλ. Δηλαδή σκέψου αυτή τώρα που βάλανε γάμο 15, πότε είναι ο τελικός. Για το Champions League. 26, 15-14 κάπου εκείνο του. Την Τετάρτη τώρα είναι. Του Μουντιάλ. Λέω για αργότερα, για τον Ιούνιο. Σκέψου σήμερα τώρα, κάποιοι παντρεύονται. Αλλά άντε ο γαμπρός, πες, παντρεύεται. Σκέψου οι καλεσμένοι την Πινελή κηρύχνουν. Όχι, είναι το χειρό. Ναι, ναι, ναι. Οι καλεσμένοι βγάζουν το. Το τραβά το Λούκι. Καλησπέρα, εντάξει. Χαίρετε. Καλώ το να. Τι κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Ωραία, ωραία. Καλά και είμαι και εγώ. Σ' ακούμε. Εγώ θέλω να πω καλή τύχη στην ομάδα του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι. Ναι. Και κάτι άλλο. Βεβαίως. Χωρίς παρεξήγηση. Ναι, σε γουστάρω, Μπάμπη. Ευχαριστώ. Αλλά βάλε λίγο γλώσσα μέσα να ακούσουμε και τη μουσική που βάρα. Καλά, εντάξει, γλώσσα ποτέ. Αλλά σήμερα μιλάμε, μακάρι. Και πώς μου ήρθε. Σε προλαβαίνω το πρωί, σε προλαβαίνω στο τέλος. Σε πήρα μια φορά και σε έλεγα τα νέα, αν θυμάσαι, έχει πολύ καιρό. Τα νέα της ημέρας, έβλεπα το ίντερνετ. Σήμερα τα νέα της ημέρας ποια είναι. Σήμερα τα νέα, φίλε, δεν ξέρω να σου. Ούτε και εγώ. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Άκου να δεις. Έτσι και βρούνε τρόπο και αεξίδες, π.χ. και φύγει ένα καρεκλάκι, μετά θα γίνει χαμός. Ένα να φύγει. Α, λες ότι μια σπίθα χρειάζεται. Άμα γίνει και από εμάς, θα γίνει και το ίδιο. Θα γίνει το ίδιο. Αλλά πιστεύω εμείς δεν θα μπούμε μέσα για ντου για να το χαλάσουμε. Έτσι πρέπει, ναι, παιδιά. Κάτσε να δει τον κόσμο στο ματσάκι να πούμε. Εντάξει. Και θα είναι ωραίο παιχνίδι. Εγώ το πιστεύω. Επαναλαμβάνω. Ασχέτως τι περιμένουν οι περισσότεροι, να είναι κλειστό. Κοίτα, αυτό. Είναι δύο καλές ομάδες. Είναι οι καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Εννοείται, εννοείται. Ωραία. Ας γίνει ένα καλό ματς. Πού θα το δεις, πού θα το δεις. Πάρει ο ΠΑΟΚ, θα το δω σπίτι. Σπιτάκι, γαμώτο, ναι, δω πήγα και τρελαίνω με εκδρομές. Είναι ότι η μεγαλύτερη τάβλα που καλά έχεις. Καλά περνάς. Και το καλύτερο είναι αυτό που πήγαν τα τσακαλάκια τα πρώτα που είπε και ο Συρίγος πριν μπρος στο φυλακή, δύο μέρες πριν, τρεις. Στην Αθήνα. Μάλιστα. Έγινε τον Ταμπαντούρη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Έγινε, ναι, πάρε μια στροφούλα. Διά. Πάρε μια στροφούλα αφιερωμένη. Έγινε. Να κάνουμε, μακάρι να μπορούσαμε να παίξουμε μουσική, αλλά πού να βάλουμε τώρα. Δεν είμαστε. Ημέρα, ρε παιδί μου, τέτοια. Καλά και τις άλλες βάζουμε γλώσσες. 2-31-0-2-8-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας για τον κόσμο που είναι εδώ. Και πώς αντιλαμβάνεται, πώς θα δει, πού θα πάει, τι θα κάνει. Θέλω να βγει οπωσδήποτε κάποιος, αν μας ακούει, που θα πάει σήμερα σε γάμο. Θα μας πει πού είναι ο γάμος, τι ομάδα είναι ο γαμπρός. Και τι θα κάνει. Στις 8.30 ώρα, γιατί κάπου εκεί είναι τα γλέντια και πώς τα λένε, τα τραπέζα και αυτά. Εγώ πρόπερση ήμουνα στο τελικό του Euro, της Πορτογαλίας είχα γάμο. Φίλε κινητάκι. Ναι. Τηλεορασίτσα μέσα στο γλέντι. Καλά, ναι. Αλλά ήταν για μένα που είμαι τόσο ποδοσφαιρόφιλος. Ήταν, εντάξει. Και εμείς έτσι είχαμε δει στο Euro ένα μάτς. Καλό, ποιο ήταν, Γερμανία, Ιταλία, τι ήταν ένα. Τώρα, το ένα προηγούμενο. Ναι, ναι, στο προηγούμενο στο Euro. Και ήμουν στάνα με το κινητό και και φωνάζαμε. Γκολ! Γιατί το είχαμε παίξει. Τίποτα γραφική. Καλημέρα, καλησπέρα. Έλα, Batman. Έλα, αγόρι μου. Κρέα δεν τρώω σήμερα. Τι. Κρέα δεν τρώω σήμερα από το βράδυ. Βίγκαν. Είπα την κυρία Ζωή. Ναι. Μου κάνει τώρα μια πρασόπιτα με μπόλικο αλάτι. Ωρε μαγκά μου, πρασόπιτα. Να τραβήξω μπύρες πολλές. Έτσι μπύρες θέλω, θα σε βάλω και παιδιά μπύρες. Την Πάτρα.
Τρουνέιν, τρουνέιν, τρουνέιν. Έγινε. Για το βράδυ, για το έπαθλο. Περιμένω λίγο, περίμενε. Έχω και γραμμούλα άλλη γι' αυτό. Εντάξει, ας περιμένω οι γραμμές. Ας περιμένω οι γυναίκες. Το Κύπρο θα έρθει. Το Κύπρο θα έρθει και με πίτα, πρασόπιτα και με αλμύρα. Έτσι, έτσι με την αλμύρα. Θέλω το Κώστα Κυριακόπουλο να πάρει τηλέφωνο, δώσω ένα στίγμα. Θα τον δώσω. Να ακούω. Πάρε τον πρόεδρο Γιάννη του Σαββίδη. Έγινε. Τον Γιουργάκη. Τον παίρνω. Να ακούς. Τσακούω. Τσαό. Είσαι μέσα στην Πενιάσιλο. Πενιά, να. Πού είσαι, sister. Τι άλλο, Πενιά. Κλασικά, ρε, μπέτιδες. Απ' την Προύσα. Τσαό. Καλησπέρα. Το είπα, τα κατάφερα. Μας ακούτε? Δεν μας ακούνε. Πιάσαμε την μπάρλα. Κινητάκι, ταμπλετάκι, αλλά δεν νομίζω δηλαδή. Εντάξει, αν είσαι τώρα, πάω και αυτά, τον παρατάς το γάμο και πας. Ναι, ναι. Μάλλον ο γάμος στην προκειμένη περίπτωση είναι τα πουρνάρια. Και ο γάμος είναι το παιχνίδι. Κοίταξε, πας μόνο στο γάμο. Εντάξει, τώρα το γλέντι, πολυτέλεια, ρε παιδί μου. Εντάξει, το γλέντι έτσι κι άλλως ανάβει μετά τις 11. Έτσι, οπότε πας, βλέπεις το παιχνίδι. Άσε, βέβαια, σήμερα έχουμε και το άλλο. Ότι συχτηρίζουν οι άντρες, άμα κάποιος έχει βάλει γάμο, συχτηρίζουν και οι γυναίκες. Σου λέει, έβαλε το γάμο, πάνε στο Eurovision. Να δούμε φουρέιρα. Ναι, γιατί πάμε Πορτογαλία να σηκώσουμε κούπα εξαρχιστίας, βέβαια. Σωστό. Χθες να μ' άκουγες. Δίναμε προγνωστικά, βγάλαμε δεκάδες, αναλύσεις, αποδόσεις. Ωραία, ωραία είναι αυτά. Δύο κάτι δίνεις. Να τα δώσουμε και ξανά. Και στοίχημα. Λες να συνδυάσουμε τελικό ΠΑΟΚ με Eurovision. Γίνεται αυτό, μπορείς να το κάνεις. Δεν γίνεται, Δεν συνδυάζει. Το γκολ με τη Φουρέιρα θα πλήρωνε. Σουάρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κάθε πρώτη ακούω, ρε Μπάμπη. Μιλήσαμε μια φορά. Χαίρομαι. Είσαι από τη Σταυρούπολη. Έτσι. Μιλήσουμε από τον ίδιο φούρνο και ακόμα να συναντηθούμε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Κάπου θα συναντηθούμε κι εμείς. Πώς, μόνο άμα θα έρθει στη Λέοντο Σοφού. Έτσι. Θα δω και το φίλο μου τον Ζαζάρο. Βέβαια, στον ίδιο φούρνο ζούμε. Όσο τριβανίσιο είμαι. Α, η Σταυρουπολίτη είσαι. Ναι, ρε. Α, χαίρομαι. Χαιρισπωμένο. Πώς είναι ο φούρνος. Ναι. Είναι δίπλα στο καπί είμαι. Α, πάνω από το κομματήριο. Θα δεις τη σημαία του πάω και πάνω. Εντάξει, κατάλαβα ποιος είσαι. Στο μπαλκόνι. Κατάλαβα ποιος είσαι. Εσύ κατάλαβες, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είσαι. Εντάξει, θα με δεις. Γιατί εδώ μεγάλωσα εγώ. 70 χρόνια Σταυρούπολη. Έτσι, έτσι. Έτσι, εκεί θα ζήσουμε, εκεί θα μεγαλώσουμε, εκεί θα πεθάνουμε. Εδώ θα πεθάνουμε, τελείως. Πού θα το δεις το μάτς, έχει κανένα καλό καφενείο εκεί. Θα πάμε στην Τούμπα, καμιά δεκαριά άτομα από το Κορδελιό, θα έρθουν 9, θα με πάρουν εμένα. Α, ωραία. 2-3 αυτοκίνητα και θα πάμε στην Τούμπα να το δούμε. Κομβό, έχει καμιά καλή καφενιάρα εκεί. Έχει ένα καλό εργαλείο. Έτσι, έχει πολλά εκεί. Καλά σήμερα, ετοιμάζουν, η Τούμπα θα έχει κάνει παραγγελίες. Λοιπόν, εγώ δεν το συζητάω για το τι θα γίνει το αποτέλεσμα. Στον πύργο το λευκό, από εκεί κατευθείαν φεύγουμε. Τελειώσαμε. Μακάρι. Τελειώσαμε. Έτσι. Τελειωμένοι είναι. Έτσι. Οι κλέφτες, οι λοποδίτες, οι χάρτινοι. Μάλιστα. Να σε καλά στην Τρυπανίσια μου. Οι καποδίστροι. Καποδίστροι. Μάλιστα. Και την άλλη, πώς λέγανε, σκουλαρίκι. 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 Αυτή είναι. Ο φύλαρχος και εμείς οι Μάου Μάου Μάου. Είναι και Μακεδόνας, πρόσφυγος και Πόντιος. Έτσι. Ο Μελισσανίδης μας αποκαλεί εμάς Μάου Μάου. Ο φύλαρχος των Αθηνών. Μη μουσικίζεσαι, ηρεμία και όλα. Είμαι θα γίνουνε. Είμαι συγχυσμένο. Από το πρωί δύο λεξονταλίλ πήρα και ένα θα πάρω πριν τον αγώνα. Αγόρι μου. Για να έχω κουράγιο. Σπάσε και σε εμάς. Έχω και πρόβλημα σοβαρό με την υγεία μου. Δεν χρειάζεται, βρε. Εκεί θα το πάρεις. Άντε, το δίνω εγώ για σένα. Θα το πάρω. Δικό μου είναι. Και τ' άλλο δικό μου ήταν. Επειδή είσαι γειτονάκι, γι' αυτό. Να σε καλά. Άμα με δεις με τη φανέλα που φοράω, πάω πρωταθλητής 17-18 γράφει πάνω. Έτσι. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, αγόρι μου, συμπαρουσιαστά. Συγχαρητήρια στον πρωταλήστατο. Ναι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για τα λεξοτανίν. Όχι, γιατί ο πρόεδρος της ακατονόμβασης ομάδας είναι και από τη Βέρεια. Έτσι, Βεριώτης είναι. Ναι. Μάλιστα. Ήταν και δωρεά μεγάλη στην εκκλησία την. Μάλιστα. Αγία, κάποια Αγία θα είναι και αυτή. Στην Καστανιά επάνω. Αγία σου μελά. Αγία σου, ναι, Παναγία σου μελά. Είχαμε παλιά τον Μπερνάν Ταπί. Μπερνάν Ταπί ήταν το παρατσούκλι του Προέδρου. Μάλιστα. Μπερνάν Ταπί, το θυμάσαι, Πρόεδρο του Μαρσέγγι ήταν αυτό. Ναι, 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 Μπερνάν Ταπί, βέβαια. Μαρσέγγι είχαν πάρει εκεί και το αφαιρέσανε, το είχαν αφαιρέσει. Ζαμπιέρ Παπέν και ιστορίες. Εμείς ήρθα από χρόνια να έχουμε τον Ρονάση πρόεδρο στον ΠΑΟΚ. Και να σε έλεγα τι θα γινόταν. Αχ, ένας Ρονάσης. Διπυρωτικό. Έτσι. Σε φιλούμε να πάμε για διαλυματάκι. Περίμενε, άκουσε. Διαλά.
Εκεί πρέπει είναι δικό μας. Δικό σας. Όσα αδέρφια ακούνε, συγχαρητήρια που κατεβήκαν κάτω. Τώρα ζω, έχω πολλές μπύρες. Έτσι. Κάτσετε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Να σε καλά. Τσάω, τσάω, τσάω. Διαλυματάκι, διαλυματάκι. Πάμε διάλειμμα, επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Δημήτρης Δανακτσής και Μπάμπης Βαπανίδης σήμερα συμπράττουνε στο pre-game του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος. Να δούμε αν είμαστε και γουρλίδες, έτσι. Καλά, άμα θέλεις να βρεις ποιος φταίει και τι και πώς. Να είμαστε γουρλίδες για την άλλη πλευρά. Σωστό κι αυτό. Εμείς τη δουλειά μας την κάναμε, να μας ανταμείψουνε. Και θα κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση και επαφή με το κράτος των Αθηνών. Έχουμε να τον... πάρουμε λίγο πρωτευουσιάνικο αέρα. Έτσι. Έχουμε τον Άκη τον Σακισλόγλου στη γραμμούλα. Άκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μπορώ να προσαρμοστώ να πω καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσύ. Πού βρίσκες, Άκη? Είμαστε κοντά στο κήπεδο Σιλιά. Ετοιμαζόμαστε να πάμε προς τα εκεί, γιατί πέρασε η ώρα, παιδιά. Πήγε 4 παρατέταρτο και δεν περνάει εκεί άτινη η ώρα. Ναι. Είμαστε σε ρυθμούς αγώνα. Πέρυσι τι ωραία πέρασε η ώρα. Μπήκε στο γήπεδο 4 ώρες πριν, είχε τα pre-game εκεί. Μια χαρά, δεν καταλάβαμε πότε πήγε 8.30. Βέβαια, υπήρχαν διάφορα θέματα για να συζητήσει. Δρόμενα. Υπήρχαν δρόμενα, ναι. Δηλαδή αναβιώσανε θύματα. Ναι, έτσι. Πολιτιστική Σύλλογη Κωνσταντινούπολη συναντηθήκανε. Αναμπράβο. Φέτος είναι πιο ξενέρωτα τα πράγματα. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ναι, πώς είναι και τώρα γενικά τα πράγματα εκεί? Για δώσε λίγο το κλίμα όσον αφορά τα μέτρα. Κοίταξε, αυτό το γήπεδο βοηθάει στο να υπάρχει πολύ καλύτερη οργάνωση και γενικά αστυνόμευση της επιχείρησης. Τα λεωφορεία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ σιγά σιγά πλησιάζουν προς την Αθήνα και έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο να φτάσουν στο γήπεδο από άνετους δρόμους που αμέσως θα τους φέρουν στην Αλάνα πίσω από τη θύρα που είναι όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, τα πέταλα του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει, ας πούμε, πολύ μεγάλη αγωνία ή καθυστερήσεις. Αυτό, γι' αυτό όσοι λέγαμε κάποτε, ας πούμε, ότι στο ΆΚΑ πρέπει να γίνει αυτός ο αγώνας, με αυτό το θετικό το λέγαμε. Έτσι. Να σου πω όμως κάτι. Ότι... Και πέρυσι το Πανθεσσαλικό, και αυτό βόλευε στο να μην υπάρξει συνάντηση. Ήταν τόσο κομμένα και ραμμένα τα πράγματα. Κατά κάποιο τρόπο όντως βόλευε. Ναι, βόλευε και το περσινό. Αλλά είπαμε ότι, δηλαδή, εγώ τώρα συζητούσα πριν καμιά ώρα, όταν έτσι κουβεντιάγαμε στα του τελικού, ότι αν πέρυσι δεν είχε συμβεί τίποτα, θα ήταν πολύ πιθανό να κατέβει μια πρόταση να ξαναγίνει ο αγώνας στον Βόλο. Αλλά αν δεν παίζουμε εσύ, Μπάμπη, με αυτά που γίνανε πέρσι, με τις ολιγορίες που είχε εκεί η αστυνομική διεύθυνση του Βόλου, μια πεζογέφυρα να φυλάξει και δεν τη φύλαξε ποτέ. Τους κάθαμε μύτη τι μαζί, γιατί μαζί πήγαμε. Ναι. Έξω από το γήπεδο και είχε μία στίβα με έναν όγκο 10 κυβικά μοχάλικο. Απίστευτο, απίστευτο το περσινό, ναι. Αλλά να, είδες, μάθανε. Φέτος θα μπορούσαν, αφού ήταν το crash test το περσινό. Όχι, νομίζω ότι είναι το πιο ασφαλή γήπεδο, κακά τα ψέματα, παρότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλά αποτελέσματα, ρε παιδί μου, στο ΆΚΑ. Σε θέμα ασφάλειας είναι, νομίζω, το πιο κατάλληλο γήπεδο, έτσι. Ακριβώς. Οπότε τώρα αυτό είναι, παιδιά, μην την ψάχνετε. Από τη στιγμή που πέρυσι είχαν γίνει αυτά που γίνανε και αμέσως είχαν πει ότι του χρόνου τελικώς στην Αθήνα, δεν μπορούσαμε, και με ό,τι συμβεί φέτος μέσα στη χρονιά και φανάτισε το κλίμα, δεν μπορούσε κάποιος να επιχειρηματολογήσει και να προτείνει μια ουδέτερη έδρα. Οπότε είναι σαφές ότι παίζουμε στην έδρα της ΑΕΚ. Αυτό χρησιμοποιεί για γήπεδο τα τελευταία χρόνια. Ξεκάθαρα, και λογικό είναι να ξέρουν οι άνθρωποι τα αποδυτήρια, να έχουν αυτή την αίσθηση, κάτι το οποίο παίζει ρόλο, όπως και να το κάνουν. Και Άκη, χθες που συζητούσα και με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, δηλαδή χθες δεν έκανε καν προπόνηση ΑΕΚ, παιδί μου, στο ΑΚΑ, γιατί ούτως ή άλλως είναι γνωστό της, γνωστό το γήπεδο, έτσι. Τι να κάνει, να κάνουν, να πατήσουν το γήπεδο. Όχι, μα το αντιμετωπίζει σαν ένα παιχνίδι εντός. Σαν ένα παιχνίδι εντός. Δεν έχει ένα τελικό. Αλλά συμφωνώ με την ανάλυση που έκανε ο Σταύρος πριν, ας πούμε, καμιά ώρα, που έλεγε ότι και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη έπαιξε εκτός συνδικών, γιατί δεν υπήρχε άλλο ελεύθερο γήπεδο και ήταν και κανονισμένο και από την αρχή της χρονιάς κλπ. Το τελικό στην Τούμπα, στη δική του την έδρα. Πες μου όμως τώρα εμένα, άμα στράβωνε κάτι σε εκείνο το παιχνίδι, πώς θα το αντιμετώπιζε ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ γενικά σαν οργανισμός και ο ΠΑΟΚ που παίζει μέσα στο γήπεδο, όταν, ας πούμε, κινδυνεύει να χάσει το μάτι μέσα στην έδρα του. Δηλαδή αυτό που αφενός αρχικά λέμε ότι είναι ξεκάθαρο πλεονέκτημα για την ΑΕΚ, που παίζει ένα γήπεδο που το ξέρει, μπορεί πολύ εύκολα, αν ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που ξέρουμε ότι μπορεί να είναι, έτσι, να εξελιχθεί σε δικό μας πλεονέκτημα. Ναι, γιατί αν το μάτι δεν το έχουν αυτοί, το ότι παίζουν και στην έδρα τους είναι χειρότερο. Η ιδέα της ήττας και του να χάσουν το κύπελο αυτοί, προσπαθούν να μας φτιάξουν
δώσουν ένα αφήγημα ότι το πρωτάθλημα το πήρε ο καλύτερος, θα καταρρεύσει, καταλάβες. Οπότε είναι κάτι το οποίο τίποτα, είναι θεωρητικό, είναι δική μας συζήτηση. Ο καθένας είναι το γήπεδο, εκεί θα φανεί. Ακριβώς. Και ποιος το θέλει περισσότερο και ποιος αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη ομάδα. Η αλήθεια πάντως είναι, πέραν από όσα έχουμε πει εμείς σαν δημοσιογράφοι, πέρα από όσα λένε και σκατινιάζονται οι φίλοι στο Facebook, έχουν χαλάσει οι φιλίες, έχουν χαλάσει οι οικογένειες. Λοιπόν, και πέρα από το ότι λένε και οι πρωταγωνιστές, γιατί οι πρωταγωνιστές ρίχνουν τα καρφιά τους, άλλος λέει μας κλέσανε, άλλος λέει εμείς το αξίζαμε και όποιος όσοι δεν φτάνει αλεκούτα κάνει κρεμαστάρια, άλλος λέει είναι μαο-μαο, ξέρω εγώ, ο καθένας ξέρει, λέει το... Η ουσία είναι ότι παίζουν αυτή τη στιγμή οι κατά τεκμήριον δύο καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Και εμείς σαν οργανισμός ΠΑΟΚ πρέπει να αντιμετωπίσουμε ότι παίζουμε με έναν πολύ δυνατό αντίπαλο στην έδρα του. Δεν χωράει ούτε στραβοστομιά, ούτε εφησυχασμός, ούτε αίσθηση ότι έλα ρε θα το πάρουμε γιατί είμαστε καλύτεροι. Τίποτα. Έχουν τον τρόπο τους, ο καθένας έχει τα όπλα του, έχουν και παίχτες φορμαρισμένους και παίχτες ευγνωσμένης αξίας και όπως και να το κάνεις είναι δύναμη, είναι η ΑΕΚ. Δεν είναι η Κολοπετινίτσα. Αυτά τώρα τα λέω σε εσάς, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να τα ξέρουν και ο οργανισμός γενικά. Αλλά νομίζω τα ξέρουν. Και να συζητάμε. Φάνηκε και από τη συνέντευξη που δηλαδή εμένα εχθές ότι είπε ο Βιερίνια, πραγματικά με ικανοποίησε. Έτσι. Και ό,τι είπε ο Λουτσέσκου και με το background που γνωρίζω ότι έχει κάνει ο Λουτσέσκου όλο αυτό το διάστημα για να την κρατήσει την ομάδα σε τέτοια κατάσταση που να έχει κίνητρο να θέλει να πάρει το κύπελο και να μην τα παρατήσει και να μην την επηρεάσει όλη αυτή η ιστορία που παίχτηκε εκτός των τεσσάρων γραμμών, μου δίνουν μια αίσθηση και μια εμπιστοσύνη ότι πάω σε ένα παιχνίδι, μια οριακή στιγμή, με μια ομάδα που ξέρω ότι σίγουρα δεν είναι χειρότερη από τον αντίπαλο και σίγουρα έχει πράγματα να αποδείξει στο γήπεδο και έχει κίνητρο. Για τον εαυτό της, για τον πρόεδρό της, όπως τα ανέλησε χθες ο Βιερίνια. Για τον κόσμο, για όλους. Λοιπόν, οπότε, τουλάχιστον χεσμένος, να χρησιμοποιήσω μια πολύ λαϊκή έτσι, έκφραση, δεν πάω. Και αυτό φαίνεται γενικά. Έχει μεταφερθεί γενικά ότι ισχύει. Τώρα, αν είναι χεσμένοι οι άλλοι, θα φανεί στο γήπεδο. Όσο πάμε, πλησιάζουμε γενικά. Εντάξει, ξέρετε, αυτά που γίνανε εχθές και όλα τα σχετικά. Έχουν περάσει, έχουν παρέλθει. Τώρα πάμε να δούμε να πούμε ήσυχα στο κήπεδο όλοι οι φύλαθλοι και να συνεχίσουμε σιγά σιγά. Από πού πηγαίνετε εσείς? Από... Η πρόσβαση των οπαδών του ΠΑΟΚ στο κήπεδο είναι από την Κηφισίας. Αυτό το πέταλο που βλέπει προς την Κηφισίας είναι το δικό του και όπως και το 14 δηλαδή έτσι ήταν για κάποιους φίλους που είχαν πάει και σε τον αγώνα και η οπαδή της ΑΕΚ είναι από την άλλη πλευρά, ας πούμε, του γήπεδου μπάσκετ του ΑΚΑ και της απέναντι πλευράς. Οπότε δεν υπάρχει μια τέτοια οργάνωση και επιχείρηση να μην έρθουν καθόλου σε επαφή με τους ΔΕ. Καλό είναι όσοι δικοί μας προσεγγίζουν να από εδώ να προσεγγίσουν. Ναι, είμαι μονομένη. Ο δικός άξονας της Κηφισίας είναι μεγάλος και είναι αρκετός. Με όποιον τρόπο και να άρχισε. Εντάξει, με το λεωφορεία θα σας αφήσουν ακριβώς απ' έξω μια τεράστια λάνα έξω από, από το πέταλο των οπαδών του ΠΑΟΚ. Εκεί θα σταθμεύουν τα λεωφορεία και θα ξεφορτώνουν, ας πούμε, 10, 10, 20, 20, δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει η επιχείρηση, θα ξεφορτώνουν τον κόσμο και θα παρκάρουν ουσιαστικά. Εκεί θα μείνουν και μετά θα φύγουν και όλες κατευθείαν μετά το πέρας του αγώνα για Θεσσαλονίκη με αντίστοιχη επιχείρηση. Αυτά. Μάλιστα. Έγινε άκυψη. Ωραία, εκεί θα σας ακούσουμε και συνέχεια, προφανώς. Να είσαι καλά. Ναι. Εκεί θα είστε όλοι σας. Να σε καλά εκεί. Αυτά λοιπόν. Τσο. Μια πρώτη προσέγγιση από τον Άκη Σακίσλογλου, ο οποίος σιγά σιγά μαζί με τους υπόλοιπους θα κατευθυνθούν προς το γήπεδο. Αυτή η ώρα είναι η πιο δύσκολη, στο ότι επειδή πλησιάζεις, θες όντως να έρθει η έναρξη του αγώνα, αλλά είναι ρε παιδί μου, ακόμα μακριά. Είναι μακριά. Τεσσεράμιση ώρες έχουμε ακόμα για το παιχνίδι. Φαντάσου να πας τώρα στο γήπεδο 4 ώρες πριν. Τι να κάνεις εκεί πέρα. Γι' αυτό σου λέω πέρυσι που είχαμε πάει και με το που μπήκα, γιατί πάλι εκ Θεσσαλονίκη είχα κατέβει με τον Άκη Κούτρα. Δεν είχε βάλει τα μάξουρα, να έρθω κι εγώ γιατί όχι. Οι εκ Θεσσαλονίκης πάλι πήγανε πιο νωρίς από τους φίλους της ΑΕΚ. Μπήκανε πιο νωρίς μέσα, δηλαδή γύρω στις 4 ώρες πριν το μάτς. Πάλι. Εντάξει, είναι αυτή η αναμονή που έχεις για ένα παιχνίδι, αλλά το λες και λίγο γλυκιά αναμονή. Νομίζω πέρσι ήταν και καλά η ώρα έναρξης 7.30. 7.30 ήταν πέρσι, ναι. Άσχετα που. Καλά πήγε.
Εν τω μεταξύ, βράδιασε, ναι. Το αστείο διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση στις 12 η ώρα από την ΕΡΤ 2, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, γιατί η ΕΡΤ 1 δείχνει η Eurovision. Και κάποιος έγραψε, λέει, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι 12 η ώρα θα έχει ολοκληρωθεί το μπάτς και θα ξεκινήσει η μετάδοση. Εντάξει, χαριτολογώντας, θέλουμε να πιστεύουμε. Βέβαια, μα πάει παράταση και αυτά. Τις πιάνει τις 12. Έτσι, άμα το πας, ναι, 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 ναι. 8.30, 10.30 κανονική διάρκεια, βάλε αυτό, 11.30, 12 παρά. Εκεί, ναι. Εκεί κάπου. Κανονικότατα, κανονικότατα. Καλησπέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάγκμαν. Έλα, αγόρι μου. Παράδειγμα δεν πάει ούτε πέναντι 5 μήνες, είπα και ο Αλέξ. Έτσι και τα 5, ο Αλεξάνδρ. Τελειώσαμε, κύριε, τελειώσαμε. Άμα ακούει ο Φώτης ο Κυριακόπουλος, ο πρόεδρος των Βορειών, να πάρει τηλέφωνο σε εκπομπή. Γύρνα πίσω, Τάκης, από τη Βέρεια. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Έτσι. Έγινε. Ακού, σε λέω. Ακούω. Δεν με βάζει μαύρε σκέψει. Παράδοση και πέλαδη και σύρψιμο τη δεκάρα. Αυτά πάνε, φύγανε. Ναι, να κάνουν δουλίτσα τα καφενεία. Πεντάρα, 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 πεντάρα. Τελειώσαμε. Τσαο, τσαο. Πεντάρα. Τσαο, τσαο. Και να είμαστε μια εβδομάδα μεσημένη συνέχεια. Αρχικά στο λέω. Σερή, σερή. Όλο το καλοκαίρι, όχι μια εβδομάδα. Όλο το καλοκαίρι. Αδείω. Θα μιλήσουμε, λέει, σε μιλάνο. Δεν χανόμαστε. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια για όποιον θέλει να παρέμβει. Έχουμε αφορμή να πιούμε δηλαδή. Καλά. Είτε το χάσουμε είτε το. Καλά, ναι, θα βρει, θα βρει, θα βρει. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή ώρα 8.30. Θα πας στο καφενείο από τις 7.30. 7.30 ναι, θα ναι. Παραγγείλεις τέτοια. Θα πέσει σήμερα μάσα. Γιατί έχω κάνει την εξής παρατήρηση ότι ανάλογα με την αισιοδοξία του φιλάθλου και το πόσο προσμένει ένα παιχνίδι, λειτουργεί ως προς το τι θα παραγγείλει. Δηλαδή, όταν δεν πάει καλά, ας πούμε, γιατί παρακολουθούμε κυρίως τον ΠΑΟΚ λόγω Θεσσαλονίκης και έχει τα περισσότερα παιχνίδια, όταν δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ, πάνε όλοι και παίρνουν ένα καφέ, μια σόδα, ένα τέτοιο. Ναι, ναι. Όταν η ομάδα είναι στα καλά της και έχεις προσδοκίες σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και τέτοια, μπαίνεις μέσα στο καφενείο και είναι όλα στρωμένα. Έτοιμα να βάλει σουβλάκια αυτά και σήμερα. Καλά, και εμείς γι' αυτό θα πάμε για σουτζουκάκια. Εννοείται. Θα βγάλουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον καφενείο. Ατζή να μας δώσει και ρεπορτάζ πως υποδέχεται το μέτρο του καταστήματος. Η 12η λέει του Μαγιού βέβαια είναι σημειολογικά μια πολύ καλή μέρα για τον ΠΑΟΚ, διότι σαν σήμερα πάμε 17 χρόνια πίσω, το περάσανε τόσα και το θυμάμαι. Πόσο ήσουν, θα μου πεις, ήσουν τίποτα παιδάκι. Είπαμε 2001, 13 ήμουνα. Α, το 88. Εντάξει. Εσύ το 90 είσαι, 52. Ναι, τότε ήμουνα, πήγαινα μουστακό παιδάκι. Α, σε είχα και πιο μικρό, εντάξει, έχεις baby face. Άρα το θυμάσαι πολύ καλά το παιχνίδι. Θυμάσαι που έβρεχε, είχε πιάσει. Πριν. Έτυχε να είμαι σε αυτό το παιχνίδι πάλι για ρεπορταζιακούς. Ναι, για ρεπορταζιακούς. Τι να κάνω, που είμαι καλύτερο ρεπορτάζ. Δεν ήσουν μέσα. Τι να κάνω, πήρε μπαμπάζα από το χέρι και με πήγε. Το 2001 ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού με 4-2 στη Νέα Φιλαδέλφια. Τότε, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είχε φέρει ένα τρόπαιο στην Θεσσαλονίκη. Ναι, από το 85 που πήρε το πρωτάθλημα, ήταν επόμενος. Πόσα, 85-90-2001, κάπου προς τα 16 χρόνια. Ναι, 16. Άρα κάπου στα μισά. Με Κομίτη, Μπορμπόκη, Γεωργιάδη, Ναλιτζή τότε να σκοράρουν και Τζόρτζεβιτς και Λαμπροχού το Survivor να μειώνει στις καθυστερήσεις. Εκείνο το παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια που τότε θυμάμαι. Δεν είχαν συμβεί και πολλά πράγματα. Δηλαδή πήγε. Σκέψου τώρα πόσο ξένα φαντάζουν αυτά τα πράγματα. Να πάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να περπατάει μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και να είναι όλα χαλάρα μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και να προσεγγίσει και το γήπεδο τότε. Την πρώην Νέα Φιλαδέλφια Νίκος Γκούμας, Νίνα Αγία Σοφιά. Πού να γίνουν τώρα. Εδώ στην Αθήνα πας φιλολόγος και. Λες κάτσε, παιδί μου, ναι, μην γίνει τίποτα. Γιατί έχει σαλονικές πινακίδες και τέτοια. Ξέρεις, αντί εμείς να. Πώς να σου το πω τώρα. Να βάζουμε μυαλό καθώς περνάνε τα χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γινόμαστε χειρότεροι. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε το ποδοσφαιράκι με μια άλλη οπτική, με μια άλλη προσέγγιση. Θέλουμε να μιλήσουμε και αγωνιστικά. Το πώς βλέπουμε, το πώς θα παίξουν οι ομάδες. Βέβαια θα μας τα δώσουν αυτά καλύτερα οι ρεπόρτερ. Πιθανές εντεκάδες, τρόποι ανάπτυξης. Και αυτό, στον ΠΑΟΚ υπάρχουν δύο ερωτηματικά που ούτως ή άλλως σε όλη την χρονιά είναι στο κέντρο. Ποιος θα είναι κύριε παιδί μου δίπλα στον Μαωρίσιο και στα άκρα ο ένας ο σίγουρος είναι ο Τζάλμα και από την άλλη πλευρά δεν ξέρουμε. Έχει 2-3 στο μυαλό του. Παίζει δηλαδή να μην ξεκινήσει Κάμπος, να ξεκινήσει Μπίσεσβαρ, όπως έπαιξε με τον Παναθηναϊκό δηλαδή ένα πράγμα. Όχι, ο Τζάλμα και καλά είναι σίγουρος. Ναι. Από την άλλη πλευρά. Μακ ήθελα να πω, συγγνώμη, ναι, Μακ.
Α, Μακ, ναι, ναι, ναι. Ο Μακ μαζί με Μπίσεσβαρ είναι οι δύο που παίζουν. Και κοντράρονται. Ναι, ο Πέλκας θα είναι μέσα, σου, φαντάζομαι. Δεκάρι και θα βάλει στα... στα πλάγια λίγο. Ο Μπίσεσβαρ είναι περισσότερο για πιο αξονικός ποδοσφαιριστής. Και αυτό και κακά τα ψέματα όταν μπαίνει αλλαγή ο άτιμος κάνει τόση τη διαφορά. Είναι καταλαβές. Είναι χαλαρός. Δεν το διάζει. Γουστάρω. Ο Μπίσεσβαρ είναι cool, πολύ cool. Καλησπέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάτμαν. Κοπριά είναι ο Μπίσες Μαρμακούς. Έλα τώρα. Εντάξει, περίμενε. Φταράσινε. Μην το κλείσεις. Πάμε διάλειμμα, έχουμε σιγά. Περιμένω τη μητέρα μου να έρθει με σοκολά, μαύρη σοκολάτα, αμερικάνα, αφρικάνα, πώς λένε, κέκ. Τι είναι αυτό, τι. Κέκ σοκολά. Μαύρη, σαν το Μαυροπούλι. Και ο ταξιτζής που θα τη φέρει επάνω, ναι. Είμαι έκτο χιλιόμετρο Βερίας, παλιάς Ερυθρικής Οδό Κοζάνης. Ναι, όποιος ακούει. Θα μείνει εκεί ο ταξιτζής μέχρι αργά το βράδυ. Θα γράφει τα ρήφα. Τι να γράψει, να γράψει χιλιάρικα. Έτσι δεν έχουμε ανάγκη. Θα έρθει. Τελειώσαμε. Απλά και θέλω. Ναι, τι. Το φώτι τον Κυριακόπουλο, τον παλιό οδηγό του Πούλμαν του ΠΑΟ. Ναι. Να πάρει να ενημερώσει λίγο που είναι, σε ποιο σημείο, σε ποια αστική οδό. Σε ποια που παίζει ξύλο και ποιο σκοτώνει και ποιο. Μάλιστα, σκάρει. Έλα, εντάξει, έγινε, άντε, τσάω. Περίμενε. Δεν θα λες τέτοια, απαγορεύονται αυτές οι λέξεις. Εντάξει, δεν μιλάμε για επεισόδια. Πάντων, εντάξει, χίλια συγγνώμη, εκατομμύρια συγγνώμη. Το φώτι τον Κυριακόπουλο θέλω να με βγάλει στην εκπομπάρα σου σταθμάρα. Έτσι. Το κύπελο ήρθε κιόλα στην Βόρεια Ελλάδα. Ήρθε, κυρίε και αποκλειστικό. Το κύπελο έχει έρθει ήδη στη Βέρεια. Εδώ μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Και πανηγυρίζουν από τώρα. Τσάω. Yes, μόνο το λόγο επειδή. Αυτός ο Φώτης ο Κυριακόπουλος πιστεύω πώς είναι, λέμε, στις περιπτώσεις φτερνίζεται, χασμουργέται. Όχι, αλλά δεν θα είναι εκεί να το τρώει. Θα νομίζω ότι έχει αλλεργίες. Ποιος λέει για μένα τώρα. Ήταν παλιά οδηγός της αποστολής του ΠΑΟΚ. Επί πολλά χρόνια, πολύ γνωστή φυσιογνωμία. Νομίζω ότι όλοι οι φίλοι του Δικεφάλου τον γνωρίζουν. Τον κάναμε και διάσημο κιόλας. Όχι, πως χρειαζόταν. Διαμέσω της εκπομπής. Λόγω επειδή είπα και εγώ το γίδι να πούμε. Πράσινη θύση ότι είναι μεσημέρι και είναι η εκπομπή του Δημήτρη Δανακτσή. Να με τα λέμε και αυτά. Δεν έχει τώρα. Έχουμε ένθετες εκπομπές λόγω της ημέρας. Ελπίζουμε. Βέβαια. Στοιχηματάκι τέτοια, αυτά έχουν και μπάσκετ σήμερα, κάτι παίζουνε. Αύριο και γενικά στην Ευρώπη τώρα ξεκινάει, γι' αυτό δεν ανέφερα κάτι. Οπότε στα επόμενα μισά ώρα θα έχουμε περισσότερες αναφορές, γιατί είναι τελευταίες αγωνιστικές και όντως ο κόσμος ασχολείται. Με ότι έχει φουντάρει κανονικά. Μ' αρέσουν αυτά ότι αρχίζουν και λένε έχει χρεωστούμενα από πέρυσι που δεν ισχύουν, α πούμε. Είναι διάφοροι και θα το δώσει και. Βλέπει κάτι εφτάρες. Και έρχεται το αντίθετο. Δεν το είχαμε δει πότε, πριν δύο χρόνια δεν ήταν στην Ολλανδία. Έπαιζε ο Άγιαξ με την αδιάφορη που είχε πέσει και έχασε το πρωτάθλημα. Αυτό που να γινόταν εδώ. Δηλαδή, σαν να έπαιζε ΠΑΟΚ Πλατανιά στη τελευταία αγωνιστική και να ήταν ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Σωστό. Και να ερχόταν ο Πλατανιά εδώ και να έφερνε ένα-ένα, α πούμε. Αυτό έχει γίνει στη Β' Εθνική μια φορά με την Καλαμαριά που είχε παίξει με την. Ήταν να ανεβεί πριν πολλά χρόνια, έχει 10 τόσα. Να ανεβεί στην κατηγορία. Έχει απέναντί τη την Καλαμάτα αδιάφοροι. Μαζεύονται όλοι να κάνουν φιέστα και τρώει 0-3. Κανονικά και κηδεία. Καλησπέρα στην γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλώς το να. Πάπα να θεμάσαι να κάτσει το κρεμμύδι. Ακούω λόγο επειδή και νομίζω ότι δουλεύω. Πάπα να θεμάσαι και γυρνάω από το χωριό. Εγώ να δεις που ήρθα πάλι και είχα πρωινό ξύπνημα. Γιατί ξύπνησα λίγο πριν. Ευτυχώς έχω και τη φαμίλια, κοιτάω τον καθρέφτη, εντάξει, κοιμούνται όλοι. Τρεις γυναίκες έχω πίσω, Πάπη, αυτή τη στιγμή. Παιδί μου, αυτά. Παπίνο, πάλι κάτι. Τώρα γυρνάς. Γιατί Σάββατο γυρνάς? Γιατί πήγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Η κυραβιδή, να πούμε πίσω, γλυκάθηκε και έμεινε μια εβδομάδα στο Άγιο Πνεύμα, κατάλαβες. Εξωτικά, ωραία. Ενώ καταγωγή είχε από τη Βέρεια, έγινε δημότης τώρα Αγίου Πνεύματος Αιρών, κατάλαβες. Θα σέβεται, σε παρακαλώ. Θα ήθελες, λέει, ξύπνησε, θα ήθελες, λέει. Χωρίζουνε τώρα αυτοί και τέτοια, ξέρεις. Καλή εκπομπή, καλό παιχνίδι να δούμε. Μακάρι, πού θα το δεις. Να αλλάξω κατηγορία, δεν ξέρω και αν θα κατέβω κιόλας, ναι. Γιατί έχω τα μωρά, δεν ξέρω. Αλλά το μπορώ να το ακούω από το Λίμπερο. Έτσι. Να είσαι καλά, καλή επιστροφή. Γεια σου, Μπάτη. Χαιρετίσματα στην κυρία Βιβί. Τσαο. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Έχουμε προσεγγίσει τις 4 και 4. Θα επιστρέψουμε εδώ με συνδέσεις, με επαφές, με ρεπορτάζ, με τα πάντα, όλες τις νεότερες πληροφορίες από την Αθήνα, από τα κέντρα των αποφάσεων.
Το αναγνώρισες το κομματάκι, κατάλαβες τι είναι? Τη μουσική, τη στροφή, τη μελωδία, δεν σου θυμίζει τίποτα? Πιο γνωστό σύνθημα έχει χρησιμοποιήσει? Άκου τώρα το ρεφρενάκι και θα το καταλάβεις. Να σου το δώσω. Άρεση. Ο λαός του ΠΑΟΚ, από τα 70's, τότε είχε βγάλει αυτό το σύνθημα αρχές δεκαετίας του 80. Είναι ένα κομμάτι 60's, τέλη 60's. Σέιλα λέγεται, Σέιλα μάλλον, γιατί είναι Γαλλίδα. Αν με ακούει ο φίλος μου ο Θωμάς από το Παρίσι να με βοηθήσει. Καμ λε γουά μαζέ, πώς λέγεται? Δεν ξέρω τι. Εντάξει, τη Σταυρούπολη λίγο τα γαλλικά τα έχουμε να πούμε. Έτσι. Από αυτό το τραγουδάκι το όμορφο, είδες πώς μπορεί να βγει ένα οπαδικό σύνθημα. Και γενικότερα οι εκδρομές και τα ταξίδια τα οποία έχουν κοπεί για τους οπαδούς των ομάδων πάντα ευνοούσαν στο να βγαίνουν φάντα στα συνθήματα. Ναι. Τόσες ώρες μέσα στα πούλμαντα. Κάτι πρέπει να κάνεις. Κάτι πρέπει να κάνεις. Θα το ρίξεις στην καλλιτεχνία. Στην πίεση, στην πίεση. Σήμερα αναμένουμε να έχει. Σίγουρα θα βγει κάποιο συνθηματάκι από όλα αυτά τα. Ή και κανένα θα έχει ενδιαφέρον, κανένα πανό έτσι. Λες. Κάτι θα έχει. Σίγουρα θα. Γιατί έγινα και κάποια πραγματάκια στο πρωτάθλημα, ρε παιδί μου, όσα έγιναν. Πιστεύω ότι. Και από τις δύο πλευρές θα έχουμε. Θα προσπαθήσουν και μακάρι να είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο ένας να πικάρει. Σωστό, τον μόνο άλλο. Να είναι αυτός, ναι. Από τα κλισέ, έτσι που ήθιστε να λέμε πριν από τους τελικούς, χθες έθεσε ένα ερωτηματάκι στη σελίδουλα μας, το λόγο επειδή. Να μαζέψουμε, να συγκεντρώσουμε τα κλισέ που θα ακουστούν και θα ακούγονται καθ' όλη τη διάρκεια της. Λατρεύω τα κλισέ, εννοείται, σε όλα τα επίπεδα. Το τι θα πούνε οι δημοσιογράφοι, το τι θα πει μέχρι και ο κόσμος. Ποιο είναι εσένα το αγαπημένο σου πριν από τέτοιες συναντήσεις, τέτοιους τελικούς, ας πούμε, ένα από τα. Καλά, το πιο νομίζω normal είναι να γίνει ένας εξές. Να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος. Ναι. Εμένα μου αρέσει επίσης το. Αυτό που λέει, το είπε και ο Άκης, αλλά δεν ήθελα να το τέτοιο. Να το πάρει αυτός που το θέλει πιο πολύ. Δεν το έχω, δηλαδή, είναι δυνατόν μια ομάδα να το θέλει παραπάνω από την άλλη? Αυτό ξέρεις τι, μπορεί να φανεί στο γήπεδο με το. Με το πάθος, παιδί μου, και τη δύναμη που θα παίξει μια ομάδα, έτσι. Γιατί νομίζω ότι εκεί κατακτιέται ένα τρόπαιο. Άρα λες, αυτό δεν είναι κλισέ και είναι μια πραγματικότητα. Αποτυπώνεται, νομίζω, μέσα στις γραμμές ότι υπάρχει, δηλαδή, ενδεχομένως κάποιος που είναι πιο διψασμένος. Κάτι το οποίο αναιρώ τον εαυτό μου, διότι μιλώντας πριν για το μάτς του 2001 στην Νέα Φιλαδέλφεια, τον τελικό, τότε όντως ο ΠΑΟΚ το ήθελε πιο πολύ. Φαινότανε. Έτσι. Από το πρώτο λεπτό έχεις καταλάβει ότι ενώ ο Ολυμπιακός ήταν λίγο πιο χορτά. Είχε πάει ο Ολυμπιακός πολύ. Πώς το λένε. Πολύ αφιψηλού σε εκείνο το παιχνίδι. Χορτασμένος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Χορτασμένος δεν το. Αν μπορείς να χορτάσεις τα τρόπαια, ξέρω εγώ. Αλλά είχε πάει λίγο έτσι ότι είμαστε εδώ, δεν τον είναι πολύ. Ο ΠΑΟΚ είχε καλή ομάδα τότε, αλλά άρχισαν να φαίνονται κάποια προβληματάκια ήδη, οικονομικά τέτοια. Ναι. Να διαφαίνεται. Υπήρχε ένα κλίμα περίεργο. Και είχε κατέβει μάλιστα και με σκέψου. Αλλά αυτό δεν είχε να κάνει με το οικονομικό κλίμα. Είχε κατέβει με λύση έκτακτη ανάγκη όσον αφορά τα γκολπόστ. Είχε παίξει το ένα και μοναδικό μάτσο Κόβιτς λεγότανε. Από το πουθενά. Κόβιτς. Άντε Κόβιτς, αν δεν κάνω, μας βοηθήσουν εδώ κάποιοι στατιστικολόγοι. Από το πουθενά έπαιξε ένα μάτς, έκανε τρομερές αποκρούσεις. Πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο και εξαφανίστηκε. Βέβαια στα πανηγύρια εκείνης εποχής πρωτοστάτησε το Χούρογλου. Δεν έπαιξε, έπαιρνε το κύπελο, το σήκωνε, το έκανε. Καλημέρα, καλησπέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάτμαν. Κυριάκο το Χούρογλου. Κυριάκο το Χούρογλου. Και ο Φώτης από τη Βέρεια που δεν βγαίνει. Ναι, άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ πολύ, μ' αφήσεις να ολοκληρώσω. Ναι, βέβαια. Με το συγχωρεμένο τον πρόεδρο, τον Καλαφάτη. Μάλιστα. Το θυμάσαι? Πώς δεν το θυμάμαι. Τότε πήραμε το πρωτάθλημα, το τελευταίο. Το 85, ναι. Το 85, φοιτητής μου, 85-86, πρώτο έτος στη Γυμναστική Ακαδημία. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Και βλέπω ο Φιλίππου και ο Λίππου σε ένα ξενοδοχείο με μάρμαρα άσπρα, επιγραφή μαύρη, με σπρέι. Ναι. Ακούς? Ακούω, δεν ακούω. Καλύτερα παντελάκι και πουστιές παρά τα πατήρια. Μην τώρα, ας πούμε. Αυτό είναι γεγονός, λέω. Είναι γεγονός, αλλά μπορούμε να το πούμε και κάπως αλλιώς. Μας ακούν και μικρά παιδιά. Εντάξει, και το εσουρού. Σε παρακαλώ. Το Ισουρού λες να κάνει καμιά μήνυση να μας στείλει στο 6ο χιλιόμετρο Βερίας Κοζάνης. Έτσι θα και το προσκριτήριο για το δικαστήριο. Και κέικ σοκολάτα. Έγινε. Περίμενε λίγο. Άντε.
Να πάρει εγώ τη Κυριακόπουλο τηλέφωνο σε κομπάρα. Έτσι. Θα το πάρω εγώ, δηλαδή. Πρέπει να βρούμε το τηλέφωνο. Εντάξει, θα τα ρωτήσουμε εκεί. Μπορεί να είναι και με τα παιδιά. Πάνω απ' όλα να κερδίσει το ποδόσφαιρο, θα ακουστεί. Έτσι. Και ναι, πολλοί θα κάνουν, ας πούμε, συνδυασμό με τα όσα συνέβησαν πέρυσι. Αυτό να έχουμε ένα παιχνίδι σε αθλητικά πλαίσια. Ο φίλος μας ο Νικόλας μας γράφει: οι δύο δικέφαλοι μάχονται με φόντο το πολυπόθετο κύπελο. Μάχη δικεφάλων, επίσης πολύ θα παίξει σε μια επανάληψη του περσινού τελικού. Ελπίζουμε να εξελιχθεί όπως πέρυσι. Όχι, αυτό τι. Κάποιοι. Δυστυχώς έχουμε επεισόδια, γράφουν κάποιοι άλλοι. Από τώρα προλαμβάνουν. Θα είναι τα κλισέ. Το αυτό καλά είναι να μην γίνονται και τέτοια. Θα το πάρει αυτός που θέλει περισσότερο. Πολύ έχει παίξει. Σε ένα τελικό δεν υπάρχουν φαβοροί. Επίσης πολύ ωραίο κλισέ και θα ακουστεί. Ή το, εμένα επίσης από τα αγαπημένα μου, το ένας τελικός είναι πάντα ένας τελικός. Τα είπε όλα. Και νόμιζα εγώ ότι ήταν δύο τελικοί. Όχι, δύο τελικοί. Ίσως στην Ιταλία δεν γίνονται δύο, δεν είναι δίπλα τα παιχνίδια. Όχι πλέον. Όχι, πλέον. Μόνο οι ημιτελικοί γίνονται πλέον. Μόνο οι ημιτελικοί. Γιατί παλιά θυμάμαι ότι οι Ιταλοί το είχαν μέσα έξω να τελειώνουμε. Εδώ απορώ γιατί δεν το κάνουμε στην Ελλάδα. Θα ήταν η πιο εύκολη. Να δενόμαστε δύο φορές. Εντάξει, με τους φιλάδους της μιας ομάδας. Τα είχαν λυθεί τα πάντα. Ναι, πλάκα-πλάκα, όπως το λες. Ναι. Βέβαια, ναι, από εκεί θα αρχίσει τώρα όχι να γίνει το δεύτερο σε μένα, το η απονομή, το έτσι, το αλλιώς. Σωστό. Θα είχαν λυθεί όλα και δεν θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και να κινητοποιείται ολόκληρο κράτος και να κατανέμει πόρους. Είναι και αυτό. Τώρα σκέψου πόσα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κοστίζει όλος αυτός ο τελικός στο ελληνικό κράτος. Γιατί είναι χρήματα, όχι οργανώσεις, όχι αστυνομίες, το ένα το άλλο. Κατανέμονται πόροι. Καλησπέρα στη γραμμούλα. Καλησπέρα αγαπητέ μου, άστι με. Ο καλός το να, καλός το να. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Δουλεύεις? Όχι, δεν δουλεύω. Πρωί είμαι, αλλά δεν δουλεύω. Είμαι εντάξει. Μ' αρέσει. Θα δούμε την εκπομπή, τον αγώνα θα το δούμε στο καφενείο, λογικά. Σε ποια περιοχή? Στο Κορδέλιο μένω. Κορδέλιο. Τίποτα. Σύνδεσμος Κορδελιού. Χαμός. Από τους αρχαιότερους. Βέβαια. Από το 73, από πότε? Από το 76. 76, εντάξει. Okay. Ναι, ναι. Θέλω να ενημερώσω κάτι στους αγαπητούς μου φιλάθλους. Mm-hmm. Επειδή έχω πληροφορηθεί ότι ο διαιτητής θα στρίξει τον αγώνα σήμερα, έχει διακόψει αγώνα για μια φωτοβολίδα. Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά προφανώς θα έχει συμβεί. Το έχω διαβάσει στο Facebook και δεν ξέρω τώρα κι εγώ αν είναι αλήθεια. Ασχολούμαι και λίγο με το διεθνές. Είναι λίγο καρτάκες, δηλαδή πρέπει να προσέχουν και ο Μάρτος που είναι λίγο επίφοβος, που λίγο κλωτσάει παρά. Πρέπει να προσέχουν λίγο τη συμπεριφορά τους, τα μαρκαρίσματά τους. Και η ΑΕΚ όμως παίζει σκληρά. Και η ΑΕΚ το έχει, κοιτά με τα χέρια, τα τραβήγματα, το έτσι. Αυτοί που έχουν το πρόβλημα, αυτοί να προσέχουν. Εμείς είμαστε καθαρή ομάδα, πιστεύω. Μάλιστα. Πρέπει να μάθουμε, ελπίζω. Θέλω να πιστεύω ότι οι φίλοι των δύο ομάδων έχουν κάνει μια εκπαίδευση στα ισπανικά. Γιατί τώρα να τον πινελικό στα ελληνικά δεν έχει νόημα. Δεν θα καταλάβει. Εντάξει, λίγο πολύ. Εντάξει, κάπου μιλάνε αγγλικά, δεν πιστεύω. Ναι. Λες, θα το βρούμε και στη μέση. Στη μέση. Έχουμε καλή πτυχία στην ομάδα μου και ο καλύτερος θα σκερδίσει. Εγώ αυτό θέλω να. Μακάρι να δούμε καθαρό ποδόσφαιρο. Αυτό με ενδιαφέρει. Να δούμε λίγο μπαλίτσα, να το διασκεδάσουμε και να το ευχαριστηθούμε. Έγινε. Καλή συνέχεια, αγαπητή μου. Τσαο. Καλησπέρα στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Παρακάρα, είμαι χάλια. Βλέπω και τον Ερντογάν με δυο κεφάλια. Τι λέει, πώς είμαστε? Καλά είμαστε, Μπαμπίνο, εσείς? Πώς ετοιμάζεται η Κωνσταντινούπολη να δει τον τελικό των δύο ομάδων της? Ναι. Ακόμα είμαστε στο φραμπέ. Ναι. Τώρα μόλις σας κλείσω όμως, σιγά σιγά θα ετοιμάσουμε την ΕΔΕ για τα τσίπουρα. Έχεις παρέα να το δεις το μάτς εκεί ή μόνος θα το δεις? Παρέα έχω, αλλά θα το δω μόνος μου γιατί είναι εγκατεμόσπιτο το σπίτι της παρέας. Από όταν τελευταία φορά πήγα στο μάτς με τον Γαύρο, τον πρώτο γύρο, αυτό που έγινε δηλαδή. Και μετά από αυτό η ομάδα πήγε τρένο, οπότε δεν ξαναπάω. Τελειώσαμε. Τα βλέπω σπίτι μόνος μου. Έτσι. Τι να κάνεις. Τσιπουράκι, λεφεδάκι. Ο καθένας με τον τρόπο του όπως μπορεί να συνδράμει. Βέβαια, τι. Έτσι. Να πάω εγώ τώρα χαλάσω τέτοιο σερί. Ναι, εσύ θα ευθύνεσαι, ξεκάθαρα. Εσύ θα επηρεάσεις όλο το σύμπαν. Δεν το συζητάμε. Εννοείται. Έτσι πάει, έτσι. Αυτά που λέτε. Να σε καλά, σε φιλούμε, τα φιλιά μας στην όμορφη πόλη. Δυστυχώς έχασα την καλύτερη εκδρομή σύμφωνα με αυτά που μου στέλνουν τα φιλιά. Μαθαίνεις, τι μαθαίνεις, γιατί εγώ δεν έχω επαφή ακόμα.
Τα άλλα, οι δικοί μου πήγανε από χτες. Α, ναι. Ωραία. Ναι, είναι, εντάξει, είμαστε και μιας αλφα ηλικίας τώρα, δεν είμαστε για... για πουλμαντά και τέτοια. Yeah. Νοικιάσαν το σπιτάκι. Τα Airbnb, τα έτσι, τα αυτό. Ωραία, όμορφα και αυτά. Ναι. Ναι. Πρέπει να είναι πολύ χαρία, γιατί κάτι σε ένα μαγειριό ήταν πριν, κάτι μπάμιο που θέλανε. Άρα, λογικά, πήρε σε καλό δρόμο. Το, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι καλό φαΐ στην Αθήνα έχει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Από όλη την Αθήνα θα πάει να φας καλά στη Νέα Φιλαδέλφη, γιατί είναι έτσι. Πώς τάξεις τα πράγματα, εγώ εκεί πάω και τρώω, έχει πάρα πολύ ωραία σουβλάκια, σουτζουκάκια, τέτοια. Έχει λίγο τα πολίτικα, κάνουν κάτι για ορτλού, κάτι αυτά, δικές μας γεύσεις. Μπριζολάδικα και... Έλα, έλα, μπριζολάδικα, έλα. Να πούμε, έχει ωραία, πώς το λένε, ρετσίνα Μεσογείων και γίνεται. Κρασί το λένε, κρασί δεν το λένε ρετσίνα. Κρασί. Ναι, ναι. Έγινε, σε φιλούμε. Και γινόμαστε όλοι. Άντε, έλα μου, έλα, έλα μου. Έλα μου, έλα μου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, μπάτμα. Έλα, αγόρι μου. Έλα μου, έλα μου, έλα μου. Σαβουτζίδες λένε. Έλα, έλα μου. Αξαδέρφια, έλα έτσι, μου. Έτσι, έτσι. Ναι, εδώ τώρα οι γυναίκες βγάζουν τα συμπράγαλα έξω. Mm-hmm. Για ψήσουν, εγώ θέλω μόνο μπύρες και τίποτα. Και το Φώτι. Και το Φώτιο και το Κόπουλο. Δεν τα λέμε κι αυτά. Τίποτα, περίμενα λίγο εδώ σε βάση την Πενιά. Ναι. Το κύπελο είχε, έχει έρθει ήδη επάνω. Ήδη έρθει, ναι. Ναι, είναι γεγονός. Μόνο εδώ, αποκλειστικό το λόγο το επειδή. Το πρωτάθλημα το πήραμε και ναι. Το κύπελο φέρουμε, το πρωτάθλημα. Άμα το πάρεις όπως πήρες το πρωτάθλημα, χλωμό σε βλέπω. Χλωμό σε βλέπω. Σιγά, 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 περίμενα λίγο. Έτσι. Δικό μας είναι σιλό, το φέραμε ήδη στο Λευκό τον Πύργο. Και επειδή είμαι, να σε πω κιόλας, λιάρδα στο Μεθύσι. Αλήθεια. Θα με φέρει η βία μου στο Λευκό το Πύργο. Ναι. Οδηγάει, θα είμαι πίσω και δεξιά. Θα κουνιέσαι. Και δεξιά ξεσκυπάνε. Θα κατεβείς, δηλαδή, άμα το πάρει ο Πάκος θα έρθεις από τη Βέρεια να πανηγυρίσεις. Καλά πλάκα, με κάνεις. Δεν μένω στη Βέρεια. Πού? Έκτο χιλιόμετρο Βέρειας Κοζάνης, παλιά στην Κιωτό. Μάλιστα, μάλιστα. Για όποιος δεν το κατάλαβε, όποιος περνάει από εκεί μπορεί να... Το σπίτι είναι ανοιχτό, φαντάζομαι. Ανοιχτό είναι, ανοιχτό. Τελειώσαμε είναι, όλα τα πάντα. Πέντε σπίτια είμαστε, πέντε σπίτια. Έτσι. Σαν τα πέντε γκολ που θα βάλει ο Πρίγιοβιτς. Που έδωσε στην πρόβλεψη. Πέντε. Και εγώ θέλω να βάλω τώρα 10. Κανεότερα. Αλλάζει. Έγινε. Κλείσε, μιλάμε λίγο. Τσαου, κλείσε. Ψυχολό μου σε πήραμε κιόλας. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Τηλεφωνάκι εδώ με την εκπομπή μας. Επαφές, πώς περιμένει ο κόσμος στο μάτς. Πολύ αισιοδοξία βλέπουμε. Καλά, έτσι τέτοιο κλίμα θέλουμε. Είναι και ωραία μέρα, είναι και Σάββατο, είναι το έτσι αυτό. Ευκαιρία να τις καπουλάρουμε κιόλας από τα σπίτια κάποιοι. ναι, εντάξει. Σίγουρα. Αν και αυτό είναι νομίζω επίσης ένα πολύ μεγάλο κλισέ που θεωρούμε ότι κάποιοι μάλλον θεωρούν ότι δεσμεύονται ξέρω εγώ από τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Νομίζω οι γυναίκες είναι οι πρώτες που χαίρονται. Άντε πάρε, δεν έχει κανένα μάτς να παραδείς να ηρεμήσουμε. Αυτό που έχω να πω βέβαια σε κάποιους γηπαετούς να δώσουμε και κάποιες εξτρά πληροφορίες είναι ότι όσο εμείς θα είμαστε μαζεμένοι στα καφενεία κτλ. Είναι η καλύτερη ώρα να βγεις έξω. Να πας για ποτάκι, κοκτέιλάκι, 8:30-10:30, παιδιά δεν θα έχεις ανταγωνισμό, τίποτα, θα είσαι ο μόνος. Εδώ χθες και εκεί που παίζαμε ήταν ιδιαίτερα αυξημένο το γυναικείο στοιχείο στο τέτοιο. Φαντάσου ρε φίλε, λείπουν 15.000 άνδρες. Καλό είναι, αρχίζουν, ναι. Και σήμερα δεν είναι ότι θα το δούνε μόνο παοξίδες, θα το δούνε όλοι. Δεν υπάρχει δηλαδή ποδοσφαιρόφιλος που να μην ασχοληθεί με το παιχνιδάκι μας. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για τους υπόλοιπους να το παίξεις και λίγο ψαγμένος εγώ. Δεν ασχολούμαι 22 μαντράχαλος που τρέχουν πάνω και κάτω. Να κάνεις διαφορά, ναι. Έτσι. Δεν μας τόνουν αυτά. Εμείς καφενιάρα, σουβλακάρα, ρετσινάρα και Άγιος ο Θεός. Καλησπέρα στη γραμμούλα. Καλή ήταν η φεριάρα, η ρετσινάρα και η παρέα. Batman. Έτσι. Σε κάνω την πρόσκληση να αρχίσεις τώρα αμέσως. Έρχομαι, εντάξει. Ξεκινά, δεν έχει λεωφορεία, τα πήραν όλα τα λεωφορεία. Taxi driver, ναι, ναι, το παίρνω. Taxi driver, κυραμίνω και εδώ το μην φέρεις κανένα αργιανό. Όχι. Taxi driver, και έλα εδώ πάνω, 6 χιλιόμετρο, Βέρειας, Κοζάνης, παλιά Εθνική Οδό. Έχω μια παντιέρα επάνω, μεγάλη του ΠΑΟ, του Βυζαντίου και την Ελληνική Σημαία. Μάλιστα. Όσοι περνάνε εκεί τη βλέπουν, μα πώς σε λέω τώρα. Σ' ακούω. Εδώ σε βάση την Πενιά. Περίμενε. Είναι μια μεγάλη καντίνα εκεί πέρα. Με αυτά θέλω να μετά ακούω. Την καντίνα, ναι. Από την Εθνική Οδό Παλιάς Βερίας Κοζάνης, μ' ακούς? Δεν σ' ακούω.
Έχω μεγάλη σημαία παριέρα της Παοκάρας. Έτσι. Του Βυζαντίου και την ελληνική σημαία. Όλα μαζί. Σε ένα. Όλα, ναι, τα τρία. Τρία. Έγινε. Θες να έρθεις. Περίμενε. Άμα έρθεις όμως, θα μπεις σε μένα, θα μπεις στο άλλο το σπίτι. Είμαστε τέσσερις οικογένειες εκεί πέρα, τέσσερα σπίτια. Θα φέρω και το Φώτη. Μαζί. Τον Κυριακόπουλο. Έγινε, άντεξε. Κοίταξε να δεις, ο Φώτης έχει έρθει πολλές φορές εκεί πέρα. Μάλιστα. Δεν σε μιλάω ψέματα. Όχι, ρε. Αυτή σου μιλάω. Έγινε. Να πάρουμε λίγο και μια γραμμούλα. Φιλιά. Τσάω. Συμπαρουσίαση. Κλείσει, μιλάμε later. Νέος Λευτέρης. Καλησπέρα στη γραμμούλα. Σένα. Όχι, τα τρία. Καλησπέρα. Αφή. Το ίντερνετ κλείσε. Περίμενε. Το... Άμα αφήσω όμω. Τον ακούμε τώρα και. Τον ακούμε τώρα και ηχογραφημένο. Χάμου, τι συμβαίνει. Τι ζούμε. Ήταν στην άλλη. Καλά, παίξα. Παλάγια και Χριστέ, ήταν στην μία γραμμή και βγήκε στην άλλη. Να ακούμε και όταν είναι. Παραπάνω από ένα είναι ο φίλο μα ο Δημήτρη από τη Βέρεια. Τι μα κρύβουνε, τι μα συμβαίνει. Μπορεί να είναι όλοι οι ακροατέ. Ένα πάρα πολύ ωραίο κλειστέ που θα ακουστεί αφού τελειώσει το παιχνίδι. Θα είναι όταν θα δείχνει, ας πούμε, φιλάδος από τη μία ομάδα και φιλάδος από την άλλη. Κάποιος θα έχει πάρει το κύπελο. Το κοντράστ των συναισθημάτων. Καλά, θα παίξει. Το μεταξύ θα λείπουν οι. Το κοντράστ των συναισθημάτων. Ή όταν θα ξεκινήσει το ματς, σίγουρα θα υποθεί η ατάκα. Σε δύο ώρες και λίγο παραπάνω από τώρα θα γνωρίζουμε τον νικητή του σημερινού αγώνα. Η μάχη της κερκίδας, ποιος θα την πάρει. Σε ένα τελικό δεν χωράν προγνωστικά, επίσης πολύ ωραίο κλισέ. Είναι ένας τελικός, όλα μπορεί να συμβούνε. Γιορτή του ποδοσφαίρου, παλιά ένας μας γράφει ένα από τα κλισέ που δεν θα ακούσουν όμως, αλλά θα θέλαμε το τι είναι αυτό, ρε. Μάλλον αυτό θα υποθεί από τους παρευρισκόμενους είτε στο γήπεδο είτε στα καφενεία και στις καφετερίες. Καλησπέρα στη γραμμούλα. Έλα, Batman. Δεν το πιστεύω ότι είσαι εσύ. Ποιος πήρε ρε πάλι τηλέφωνο από τη Βέρεια. Εσένα, ένας μίμος, δικό σου. Ναι, ποιος μίμος. Ο Παπαδόπουλος, ξέρω. Κυριακόπουλο τον Εφώτη, πλάκα με κάνει. Όχι, έγινε. Πώς έκανα πρόσθεση να αφήσει, δηλαδή. Ναι. Πλάκα μας κάνει. Μα θα έρθει, μακάρι να μπορούμε. Η Βέρεια είναι σούρδος από πάνω. Μάλιστα. Είναι. Έγινε. Σε φιλούμενα, γιατί έχουμε να πάμε για διάλειμμα. Μιλάμε later, later. Η σκακέρα των προπονητών μας γράφουν να κερδίσει ο καλύτερος. Η μητέρα των μαχών. Άρχισαν τα όργανα. Η ψυχοφθόρος διαδικασία των πέναλτι πάντα. Το βλέπεις το ματσάκι να πηγαίνει κατά εκεί. Λένε ότι αν σε περίπτωση που χρειαστεί, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα για κάποιο λόγο θεωρούν ότι έχει ένα βαντάζ. Όσον αφορά τον Πασκαλάκη, δεν τον έχω δει να αποκρούει πέναλτι. Έλατε, πλάκα-πλάκα. Ούτε και ο Μπάρκας έχει αποκρούσει κανένα φέτος. Θα σε γελάσω. Δεν έχουν δεχτεί γενικά και ΠΑΟΚ εις βάρος τους, δεν έχουν δεχτεί πολλά πέναλτι. Καλύτερα ματοφυλάκες είναι. Εγώ θα προτιμούσα ο νικητής να βγει ρε παιδί μου στο 90 λεπτό για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Να το αξίζει όποιος το πάρει. Αλλά πες, ναι, αλλά να πω κι εγώ να κλεισέ στους τελικούς. Μας αρέσει να φτάνει. Μέχρι τέλους. Βιώνουμε πολύ, Ναι, μέχρι τέλους. Να το ζούμε πολύ. Ναι. Γιατί όχι. Αλλά εντάξει, τα πέναλτι δεν παλεύονται. Μέσα να πάνε και θυμόμαστε ένα τελικό. Πότε ήταν το 10, το 11. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός, εκείνο το 15-16. Το 11 πρέπει να ήταν. Το 11 ήταν. Είχε γίνει πρωτομαγιά γιατί ήμασταν, θυμάμαι, στη Φουρφουρού και το βλέπαμε. Ό,τι να είναι. Σε ασπρόμαυρη τηλεόραση. Ήμουν σε ένα σπίτι το οποίο. Βιντάζ, ναι. Είχε μια μικρή ξεχασμένη ασπρόμαυρη τηλεόραση και το βλέπαμε από εκεί. Ό,τι να είναι, ναι, κανονικότατα. Λοιπόν, 6. Τι 6, ό,τι να είναι. 4:30. Θα ήθελα να είναι 6 να ξεπερδεύουμε. Σιγά-σιγά. Όχι, έχουμε ακόμη άλλο τόσο. Μέχρι και τις 6 παρέα με τον Δημήτρη Δανακτσή. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και νομίζω ότι με την επιστροφή θα έχουμε κάποια σύνδεση από Αθήνα, να αρχίσουμε να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο σιγά σιγά. Όσοι είμαστε εκτός να μας δίνουν οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ το κλίμα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λίμπερο 107,4, 4:39 σιγά σιγά. Αρχίζουμε και την τρώμε την ώρα. Μόλις 4 ωρίτσες μείνανε για να δοθεί η σέντρα στον μεγάλο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει τα πρώτα πούλμαντα στο ΟΑΚΑ. Παρκάρουν και αφήνουν κόσμο. Αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά στο γήπεδο από νωρίς. Ως γνωστόν, οι φίλοι του ΠΑΚ θα λάβουν θέση στις κερκίδες
πολύ νωρίτερα από τους φίλους της ΑΕΚ που προσεγγίζουν πιο απλά και πιο άνετα το γηπεδάκι. Το θέμα είναι το εξής επίσης. Θα μιλήσουμε σε λίγο, θα συνδεθούμε και με ο ΆΚΑ και οι ρεπόρτερ προσεγγίζουν σιγά σιγά το γήπεδο, αλλά θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα και με κόσμο που θα μπει από νωρίς. Ένα άλλο ζήτημα που εμένα με απασχολεί παραπλεύρος του ποδοσφαίρου είναι το τι υποδομές υπάρχουν έξω από το ΆΚΑ όσον αφορά την κάλυψη, τη διατροφική κάλυψη των αναγκών των φιλάδρων. Ναι, τι καντίνες. Θα έχει πολύ πράγμα πιστεύω. Λες, δεν τους έχω τους. Και εγώ περίμενα να πεις τι μέτρα ασφαλείας. Έχει μέτρα τάξης και με λες τώρα για... Δεν τους έχω για πολύ μέρα κλείδους όσον αφορά το θέμα της καντίνας. Κανονικότατα, θα έπρεπε μαζί με την αποστολή των φιλών και την εκδρομή να παίρνουμε και καντίνες από εδώ, να κατεβάζουμε, ξέρεις τι, να μην δίνουμε και συνάλλαγμα. Να μένει το κύκλος του χρήματος. Φαντάζεσαι με την πορεία μαζί και καντίνες. Δεν το έχουν σκεφτεί. Εδώ δίνουμε την επόμενη φορά στους φίλους. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει τόσο πολλά χιλιόμετρα μια καντίνα. 504 πάνε. Θα μου πεις εδώ ο άλλος κατέβηκε με το μηχανάκι. Κανονικότατα γνωστός. Ένας γνωστός, ο Φάνης, ο φίλος του ΠΑΟΚ με τη σημαία και το τσοκάκι, λιντάκι. Τι είναι αυτό, πώς τα λένε τα μηχανάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον έχετε δείτε στο γήπεδο είτε στους δρόμους της πόλης. Κατέβηκε με το μηχανάκι 504 χιλιόμετρα κανονικότατα. Πόσες ώρες τώρα μπορείς να το κάνεις αυτό στην Αθήνα? Θα μου πεις και το κομβόι ούτως ή άλλως θα πήγαινε με χαμηλές ταχύτητες. Δηλαδή 60-70 σταμάτα ξεκίνα να ανάψει, να κάνει, να ράνει. Πρέπει να ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά αυτό σημαίνει ατόφια και πραγματική τρέλα. Και με το μηχανάκι αλλά και με τη σημαία. Σε όλη τη διάρκεια του... Και είναι και όπως θυμίζει, είναι και τζοκάκι, ρε παιδί. Δεν είναι καλά αυτό. Θέλει στάσεις πολλές. Θέλει να είσαι πολύ ΠΑΟΚ. Πραγματικά, όπως το είπες. Για να το κάνεις αυτό. Ένα άλλο, ας πούμε, μαζί με τις καντίνες θα μπορούσα να κουβαλάμε και μερικά μηχανάκια, ας πούμε, και τέτοια, για να έχει και το πατραπαράδο του παπάκι έξω από το γήπεδο. Γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να στολίζει το γήπεδο στα χρώματα και στις εικόνες που έχει συνηθίσει ούτως ή άλλως σαν οπαδός να έχεις μέσα στο γήπεδο του. Τις 5.30 λέει το πρωί ξεκίνησε ο φίλος του ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, όπου να είναι, πόσο είναι, 5.30, 4.30, 11 ώρες λες να έχει φτάσει. Άμα το υπολογίσουμε. Να, αυτό θα μπορούσε να είναι πρόβλημα για τα παιδάκια του δημοτικού, έκτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου. Που κάνουν κλάσματα τέτοια, δεν τα ξέρω. Έστω ότι ένα μηχανάκι ξεκινάει τη Θεσσαλονίκη με 70 χιλιόμετρα, η απόσταση είναι 504 χιλιόμετρα, σε πόση ώρα θα φτάσει στις Αθήνες. Αθήνα. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με το σταθμό μας. Κλίμα, εντυπώσεις, προσδοκίες. Πώς αναμένει ο κόσμος το παιχνίδι, τι επικοινωνία, γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έχουν κόσμο ο οποίος κατεβαίνει στην Αθήνα, τι κλίμα εισπράττει, πώς εξελίχθηκε η εκδρομή. Πάντως είναι αυτό που έχουμε εισπράξει είναι ότι μια χαρά πήγανε τα πράγματα. Έτσι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα όσον αφορά την κατάβαση των φίλων του Δικεφάλου, του Βόρα στην πόλη των Αθηνών. Ματσάκια μας έβαλες εδώ να βρούμε. Έχουμε Γερμανία, η οποία Bundesliga μας αφήνει σήμερα τελευταία αγωνιστική. Bayern Stuttgart 0-1, Leverkusen Hannover 1-0, Hamburgo Gladbach 1-0 για τον φίλο μας τον Κυριάκο Παδόπουλο. Δεν σκοράρει βέβαια αυτός. Mm-hmm. Πιθανότατα η ομάδα του θα επιβαστεί εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Την έριξε. Να δούμε αν μπορεί να έρθει εδώ Θεσσαλονίκη. Ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Για διακοπές. Απλά πολλοί κάζουν και θέλουν να πιστεύουν ότι θα είναι και από φέτος. Νομίζω ότι είναι λίγο μακρινό αυτό το Ξεριστεί. Σενάριο. Εντάξει, καλό το πρωτάθλημα η Bundesliga και τέτοια. Mm-hmm. Αλλά το να είσαι σε μια ομάδα ας πούμε, που παλεύει για την παραμονή της, από το να είσαι σε μια ομάδα που γουστάρεις mm-hmm. και παίζει Ευρώπη, μπορεί να επιλέξεις και το δεύτερο. Λες, ας πούμε, τόσο πολύ. Εγώ από την άλλη το εξετάζω με την προοπτική του. Όσο ό,τι και να επειδή είναι. Επειδή είναι νεαρός να κυνηγήσει ακόμα το. Είσαι εξωτερικό. Είσαι εξωτερικό. Βέβαια, πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ότι ένα καλό μάτς στην Ευρώπη μπορεί να σου δώσει. Και το έχουμε δει. Αυτό, ο ΠΑΟΚ έχει στείλει κόσμο έτσι. Σε μεγαλύτερες ομάδες του εξωτερικού. Οπότε, ναι, ενδεχομένως πολλές φορές. Δεν είναι ότι θα φανεί και πολύ πίσω γύρισμα το να έρθει να παίξει Θεσσαλονίκη. Αν ο ΠΑΟΚ ενισχυθεί παραπάνω και κάνει μια καλή πορεία, αν μπει στους ομίλους του Champions League.
Γιατί και αυτό το σενάριο δεν είναι καθόλου απιθανό. Νομίζω είναι πολύ πιο πιθανό φέτος σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, τα πράγμα... γιατί θα λείπουν οι μεγάλες τέτοιες, θα πάνε κατευθείαν στους ομίλους. Δεν έχεις τα μεγαθύρια, βέβαια έχεις τον Άγιαξ που σίγουρα θα τον πετύχεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια αυτό το σενάριο είναι... Είναι οι Ολλανδικές ομάδες γενικά, ε. Είναι σαν το ΟΑΚΑ ένα πράγμα. Ολλανδία και ΟΑΚΑ δεν ταιριάζουν καθόλου στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, βέβαια, όλοι θα καταργούνται αυτό που είχε πει τα παλιά τα χρόνια που καθόταν και βλέπανε με ποιον να παίξουμε στην Ευρώπη. Αυτά λένε μάγκες να πηγαίναμε καμιά Ολλανδία. Για τους ευνόητους λόγους. Και από εκεί και πέρα. Τώρα το αντίθετο. Όταν είχε κληρωθεί ο ΠΑΟΚ με την Αϊτχόβεν την πρώτη φορά, κάπου εκεί πάλι ήταν το 2001-2000, ανάβανε με το άκουσμα της κλήρωσης, ανάβανε πρισσού στους συνδέσμους. Αυτά πάμε να κάνουμε εκδρομάρα. Έκτοτε το έχουν κάνει λίγο οι φίλοι του δικεφάλου, εξοχικό. Αλλά αυτό το σενάριο και αυτά έχουμε να τα συζητήσουμε νομίζω όλο το καλοκαίρι. Προέχει φυσικά το σημερινό παιχνίδι. Να πούμε ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ναι. Η Χέρτα Λειψία 1-2, Μάιντς Βέρντερ 1-0, Βόλφσμπουργκ Κολονία 1-0. Ό,τι δεν ακούσατε είναι στο 0-0. Για την Σέρι Μπι λίγο πριν το ημίχρονο, Κάρπι Τσιντατέλα 1-1, Κρεμονέζε Βενέτσια 1-0, Φόντζια Σαλενιτάνα 1-0, Περούτζια Νοβάρα 1-0, Πεσκάρα Άσκολη 0-1, Πρόβερ Τσέλι Τερνάνα 1-0. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0, είναι ό,τι πιο σημαντικό. Υπάρχει σε αυτή ποιο λεπτό είμαστε τώρα, τι ώρα ξεκίνησε στην αυτή? Ιταλία είμαστε λίγο πριν το ημίχρονο. Στην Bundesliga είμαστε μόλις στο πρώτο τέταρτο. Έχουμε ακόμα έχει πολύ πράγμα, ναι, και ναι. Τελειώνει εκεί. Μπάγερ το έχει πάρει, το έχει καθαρίσει. Όχι πάρει. Κλασικά, εντάξει, τατουάζ το έχει εκεί το πρωτάθλημα. Όχι, ναι, ναι. Και μετά λέμε για το ελληνικό. Είδες. Ξέρεις τι σπάει καμιά φορά όμως. Το παίρνει, το πήρε, το είχε πάρει Ντόρμ, το είχε πάρει Βόλσμπουργκ. Εντάξει, όχι τόσο πολύ. Είναι αλήθεια όσο τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, αλλά. Ακόμη και εκεί κάτι γίνεται. Φέτος έσπασε και σε εμάς, δεν μπορείς να πεις. Ναι, εντάξει, εννοείται. Αλλά δεν ήρθε εδώ. Δεν ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, εντάξει. Έχουμε χρόνο, έχουμε μέλλον. Λεπτομέρειες, λεπτομέρειες. Τέλος πάντων, του χρόνου, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να ζήσεις με αυτήν την τη συνθήκη και δεν πρέπει να μιζεριάζεις και να. Προφανώς. Σε πιάνει η κατήφια, ιδίως και αυτό το πράγμα, γιατί επηρεάζεται κιόλας. Και οι ποδοσφαιριστές. Αντιλαμβάνονται το κλίμα. Δεν είναι και... ότι έχεις κλειστεί. Άντε, πες, δεν ακούνε ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, δεν ακούνε Μπατμανίδη. Ούτε ή άλλους. Κι άλλοι δεν τον ακούνε. Αλλά και μόνο που ότι ιδίως στη Θεσσαλονίκη έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ότι τι να πας στο σούπερ μάρκετ, να είσαι τώρα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι, τι έγινε, παιχταρά μου, αυτό το να τα άλλο. Θα εισπράξεις το κλίμα. Και για του χρόνου που είπες, εγώ πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη ευκαιρία. Διότι πάλι έτσι όπως διαμορφώνουν τα πράγματα, με την ΑΕΚ θα κοντράρει το λες, ναι. Και επειδή θα το έχει πάρει, θα μπει και θα παίξει και στο Champions League ίσως. Οπότε νομίζω είναι καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Θα φάνει, έχουμε αρκετό. Θα στο πάρει το κύπελλο. Οι μεταγραφές έχουν πολύ δρόμο ακόμη. Καλησπέρα στη Γραμμούλα. Έλα, Μπατμάν. Έλα, Δημήτρη. Δερβίση μου, τι κάνεις? Καλά είμαστε. Πώς είναι από εδώ? Πολύ μάχημος. Ναι. Οι μπύρες είναι κρύες. Έτσι. Θα απλά θέλω την εκπομπάρα να την κάνεις. Όχι την εκπομπάρα, σταθμάρα να την κάνεις 10 ώρες. 10 ώρες. Μπατμάν, είδες FM σήμερα. Ναι, νοήθεια. Α, είναι έτσι λοιπόν. Και την Έλενα. Έτσι. Βγάζουμε την Έλενα παουκάκι σε λίγο. Παουκάκι είναι. Έτσι. Θα πάρει τηλέφωνο σταθμά. Ναι, αφήσαμε το φόντο. Τώρα πιάσαμε την Έλενα. Κατάλαβε. Να πάει γούρι, να πάει γούρι. Θα πάει γούρι, γούρι, το παγούρι. Τελειώσαμε. 5-0. 5 ο Αλέξης. 5 να ρίξει. Έτσι, Αλέξης ο Τσίπρας. Το έχει έρθει στη Βορειοελλάδα. Ναι, μάλιστα. Η εκδρομή είχα να πάρω ένα τηλέφωνο και φω του Κυριακόπουλο, ο πρόεδρο των Βορειών. Έτσι, έγινε, σε χαιρετούμε. Ο πρόεδρο των Βορειών, όποιο ακούει να δώσει στίγμα στον Κυριακόπουλο, το φόδι να τηλεφωνήσει στον Δημήτρη από το Σέλι, από τη Βέρεια. Να δώσει στίγμα. Ναι. Τσαο. 2-31-0-287-38, εκτό αν είσαι ο Δημήτρη από τη Βέρεια που το έχει, α πούμε, αυτό τατουάζει μέσα σου. Μάλλον μα έχει την αυτοματική σπάπε και βγαίνουμε κατευθείαν. Τώρα που είπε Τσίπρα, το αγαπημένο μου τραγούδι σου είναι για το ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Δηλαδή το βάζω τα βράδια ειδικά. Τα βράδια κοκορεύουν εκεί στο σπίτι. Όχι, είναι ωραίο. Προφητείες. Πρέπει να γράψουμε κανένα ποδοσφαιρικό τώρα που έρχονται και τα μουντιάλ. Γενικότερα έχω γράψει. Πουλάει νομίζω. Τώρα που είναι μουντιάλ, έχω το U-Foul. Εντάξει, το ποδόσφαιρο το αγαπάμε τόσο πολύ και συνδυάζει πράγματα που ο υπόλοιπο κόσμο μα θεωρεί, εμά που ασχολούμαστε με τι μπάλε, ότι είμαστε ρηχοί και πεζοί. Και όμω χρησιμοποιώντα εκφράσει μέσα από το ποδόσφαιρο εξηγεί πάρα πολλά πράγματα στη ζωή, τον έρωτα. Αλλά δεν ξέρουν. Καλησπέρα. 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 Καλώς το να. Είστε στο... Αράου.
Αράω, ναι. Αράω, αγόρι μου. Πού είσαι? Ελβετία. Μας ακούς? Κάθομαι, κάθομαι έξω και σα... με σένα σήμερα πλάκα έπαθα, ρε. Τι θα γίνει? Γιατί? Ανοίγω το ράδιο. Ναι. Και... τι ώρα... τι ώρα το άνοιξα? Τι ώρα? 2:30. Ναι. Ξέρω εγώ 2:30. Από ό,τι κάνεις κουμπί εκεί πέρα. Σήμερα... είχα κοιμηθεί κανά 2 ώρες για να μην... ναι. Για το απόγευμα να μην με πιάσει ύπνος. Ναι. Να δω το μάτσο, να ακούσω το μάτσο ή να το δω. Ναι. Και ακούς τώρα και λες αμά πρωί είναι. Τι έπαθα. Και ακούω τον Πάπη. Μα τι διάλογο. Κυριακή πρωί έγινε λίγο. Σάββατο να κοιμηθώ και Κυριακή. Ξύπνησα. Είναι μεσημεράκι Σαββάτου. Εντάξει, το έχουμε, το έχουμε. Περίμενε και έρχεται η γυναίκα, ήταν έξω εδώ στο... τέλειο, έξω στο, στα λουλούδια έφτιανε η γίγα. Τέλειο. Μπαίνει μέσα. Ρε Μαρίκα, λέω, και Κυριακή δουλεύεις, λέω. Λέει, τι Κυριακή, λέει, Σάββατο είναι, λέει, και τι δουλεύει λέει, αυτός ο χαμένος εκεί πέρα, λέω. Λέει, ποιος χαμένος? Δεν άκουσες το ράδιο, λέω. Μην του λες, λέει, χαμένος. Τέλος μας, πώς το, εσύ που είσαι ουδέτερος, πώς το βλέπεις σήμερα, ποιος θα το πάρει? Ο Πάοκ θα του πάρει, ρε, και εσύ, τι, τώρα. Έλα αυτά τα κουνέλια τώρα, αεξίδες τώρα. Και μάλιστα. Σιγά. Έχει σημασία η άποψη ενός ανθρώπου που δεν είναι ούτε Πάοκ ούτε ΑΕΚ, το πώς το βλέπει, με ποια ψυχραιμή μάτια. Εγώ πιστεύω να δεν θα τελειώσει ο αγώνας. Μάλιστα. Κάτι θα κάνω. Όχι, πάλι. Θα, δεν θα γίνει τίποτα. Να μην δεν θα γίνει τίποτα. Όλα θα κυλήσουν. Όχι, από... ο, από άλλες ομάδες. Όλα θα κυλήσουν καλά. Να σε καλά, Χαραλάμπη μου. Το Μπάουκ δεν το χωνεύουν όλοι οι Αθήνα κάτω, δεν το χωνεύει τον Μπάουκ. Αυτό μόνο τίποτα άλλο, έτσι. Μάλιστα. Άντε. Έγινε. Να το σηκώσουμε να πάμε στα ονίκη για να το ακούσουμε. Έτσι. Να σε καλά, Χαραλάμπη μου. Τα φιλιά μας στην Ελβετία μας. Χαιρετισμού σε ό,τι. Προχτές ήρθα, ε. Πού εδώ είσαι, Ελλάδα είσαι? Ήμουν στην Ελλάδα 25 μέρες. Ναι. Προχτές την Τρίτη ήρθα. Α, ζωάρα, ζωάρα. Έριξαν τα τσίπουρα μας, έριξαν τα μιζέρια μας, τα μιζικλίκια μας. Αυτά είναι, αυτά είναι. Τη ζωή σου να κάναμε, τη ζωή σου να κάναμε. Έγινε, άντε. Τσάω, τσάω, τσάω. Το Σεπτέμβριο θα κατεβούμε. Άντε, καλά να έρθεις να μας δεις. Θέλω να σε γνωρίσω. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλησπέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Χάρηκα. Νάτος, ο Αράου, ο δικός σου. Τον κύριο Χαραλάμπη από Αράου. Μάλιστα, μάλιστα. Τον κύριο Χαραλάμπη από το Αράου που τον άκουσα. Έλα, Μπάρτμαν. Σ' ακούω. Ο κύριος Χαραλάμπης είναι στην προσφαιρική ομάδα, αν δεν απατώμαι, είναι Άρης. Το γουστάρω όμως. Το γουστάρω και μιλάμε και στο τηλέφωνο. Έτσι, έτσι. Ας γίνει έτσι λοιπόν να φέρει Παοκάρα το Κύπρο στο Λευκό τον Πύργο. Ο Χαραλάμπης θα το φέρει. Έλα βρε Χαραλάμπη να το σηκώσουμε. Ναι, να, χάρηκα που τον άκουσα, επειδή με ακούει και αυτός τώρα, δώσε βάση την παινιά. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Το δίνω πολύ χαιρετίσματα και σε αυτό και τη σύζυγό του. Ναι, έγινε. Τσάω, 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 τσάω. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Ήδη άρχισαν να μπαίνουν οι πρώτοι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Ναι. Από τη θύρα 14, τώρα δεν ξέρω αυτό. Αν άρεσες αρκετούς, αυτοί κλείσουν την αμπούμπα από άλλοι. Πάντως, και πολλές. Υπάρχει ακόμα κόσμος στα διόδια και περιμένει, δηλαδή δεν έχει, οι πρώτοι έχουν φτάσει στο ΑΚ, αλλά κόσμος περιμένει στα διόδια, μάλλον εισέρχονται στο γήπεδο σιγά. Τμηματικά και είναι λίγο στο σταμάτα ξεκίνα, σταμάτα ξεκίνα, τι θα γίνει το έτσι το αυτό. Εντάξει, είναι μια διαδικασία που θα τραβήξει. Φαντάζομαι ότι μέχρι τις 5 ώρα, έτσι πως πάει το πράγμα, θα μπαίνουν συνεχώς. Από τη στιγμή κιόλας που δεν συναντιούνται οι δύο πλευρές, νομίζω θα υπάρχει συνεχόμενη ροή. Ναι, κοίταξε, 5 πάει, μέχρι τις 6:30-7 πιστεύω θα μπουν κιόλας. Ναι, 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 ναι. Καλησπέρα στη γραμμούλα. Καλά, Παμπένο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι, μπερδευόμαστε κι εμείς. Εγώ σε παίρνω από μακριά, Ευθύμης από Μαϊάμι. Μόλις ξυπνήσαμε λίγο. Νάτο το Μαϊάμι το εξωτικό. Τι έγινε? Τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, σε όλο τον κόσμο. Τι ώρα είναι εκεί?
Τώρα κοντεύει 10 το πρωί. Α, εντάξει, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να πιούμε καφεδάκι, πάμε να συντονιστούμε στο ματσάκι. Πού θα το δεις στο Μαϊάμι, εκάν καφενείο στο Μαϊάμι. Ούτε διατηγεί, ούτε διατηγεί. Εντάξει, έχω το δορυφορικό στο σπίτι, αλλά και δεν ξέρω αν άκουσες, θα κάνει και live stream το Cosmote TV στο Facebook, οπότε... Και όσοι δεν έχουν πρόσβαση δηλαδή στο κόσμο δεν μπορούν να το δουν στο Facebook live stream. Ναι, εννοείς live stream. Θα παίξει και τέτοιο. Με καλά κινητό, ξέρεις. Θα δείχνει από μέσα. Ή κανονικά το σήμα της. Όχι, κανονικά το, ναι. το Facebook page της Κοσμοτέ θα κάνει live streaming. Κανονικά τον αγώνα. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό δεν το γνώριζα και είναι μια πολύ ωραία πληροφορία για κάποιους που ενδεχομένως, κυρίως φαντάζομαι από το εξωτερικό, που δεν έχουν την πρόσβαση στο να παρακολουθήσουν. Ή και για αυτούς, όπως είπαμε, που θα πάσει κανένα γάμο και θα πρέπει. Πρέπει να ψάχνουν αλλιώς. Να ψάχνουν αλλιώς. Έχεις παρέα έχεις κανονίσει παρέα να το δεις το παιχνίδι εκεί. Υπάρχουν και άλλοι φίλοι του ΠΑΟΚ στο Μαϊάμι. Είναι λίγοι, αλλά είναι σκορπισμένοι. Ένας από εδώ, ένας από εκεί. Οπότε και με αυτούς που μίλησε, ο καθένας θα το δει με την οικογένειά του, να λέμε. Οπότε εγώ με τα αδέρφια μου θα ράξουμε στο σπίτι και θα το δούμε, θα κάνουμε κερκίδα μόνοι. Έτσι, έτσι. Πώς τα βλέπεις, τα πράγματα. Εντάξει, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν πιστεύω σε κάτι άλλο. Η ομάδα έχει ψυχολογία μετά από όσα γίνανε πάνω στη Τούμπα. Θεωρώ ότι και θα μπουν μέσα με στη σωστή στρατηγική και θα το πάρουμε. Μα παράταση θα είναι. Αν και νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί και οι δύο προπονητές θα μπουν μέσα πολύ επιθετικά. Λες επιθετικά. Δηλαδή δεν θα δούμε ένα αργό. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα δούμε αργό αμυντικό παιχνίδι κέντρου. Νομίζω ότι θα παίξουν και οι δύο προπονητές φουλ επίθεση. Και εντάξει, τώρα το πρωί. Ναι. Ξυπνάω τώρα το πρωί και έχω μια εφαρμογή με το που χτυπάει το ξυπνητήρι, ανοίγει ένα ραδιόφωνο. Εγώ σώσει κάπου 10 ραδιόφωνα. Και ακούω ο Μπαθμανίδη το πρωί και λέω τι έγινε. Αλλά είναι πρωί. Το προηγούμενο. Ναι, είναι πρωί για εμάς. Που είστε ένας συνήθως ακούω το βράδυ. Και λέω τι γίνεται. Πού είμαι, τι ώρα πήγε. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Ποιος πήρε το κύπελο. Το χάσαμε. Χάσαμε το τελικό. Τα φιλιά μας. Τι καιρό έχει στο Μαϊάμι. Έχει σήμερα, βασικά όλο το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ βροχή γιατί έχει μια τροπική καταιγίδα πάνω από την Κούβα. Ω, καλά. Αλλά εντάξει, θα μας μαυρίσει το Σαββατοκύριακο, αλλά ας πάρει το ΠΑΟΚ το κύπελο και από εκεί και ύστερα χιλιακάδες θα έρθουν και όλα θα έρθουν. Θα διώξει τα σύννεφα. Να είσαι καλά, Θήμη μου. Σε φιλούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Να λέμε τη Δευτέρα απόγευμα Μαϊάμι να είσαι και πιο άνετος και πιο ωραίος. Και θα μας δώσει και δημόσεις. Τι ωραία, εμείς έχουμε τώρα τι καιρό έχει έξω βέβαια, έχει λιακάδα. Έχει ήλιο. Έχει ήλιο, γιατί είμαστε εδώ στα... Είναι ρε παιδί μου, ό,τι και να λέμε για τη χώρα μας αυτό το πράγμα είμαστε... Τελειώσαμε. Τελειώσει. Κορόιδα μαϊμιανή. Δεν έχετε να πούμε. Μπορεί να έχει χίλια στραβά η χώρα μας, αλλά σε αυτό το πράγμα... Και όταν έχει λιακάδα παραλύουν τα πάντα. Δεν κάνουμε τίποτα. Καλημέρα, καλησπέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Είμαστε πάρα πολύ καλά εσείς. Μετά το βροχερό Μαϊάμι, τέτοιο βγαίνει. Ένα, εδώ μην ακούς Μαϊάμι, εσύ. Άιντε. Ρε φίλε, τι βίτσια έχουμε όλοι πάντως. Τι εννοείς. Τι εννοείς. Ξυπνάμε 6 ώρα το πρωί για να σ' ακούσουμε. Ναι. Εντάξει, λες. Ναι. Κομμάτια να γίνει. Κομμάτια. Έχεις πάει τώρα εκεί. Το νερό του Δανακτή δεν τον αφήνει να σταυρώσει κουβέντα. Παίρνουν όλοι οι χαζοί. Ήρθε. Κατέβασα και εγώ τα πούλμαντα. Κατέβασα τα πούλμαντα. Περίμενε τώρα, είμαι στο κιανόλευκο βότσο και δεν έχω καλό σήμα. Α, μάλιστα. Πού πας, πού πας. Εδώ πέρα δίπλα μου βήχει το κιανόλευκο βότσο. Ναι, ναι. Κατεβέ. Να το, τι χάσαμε. Δεν έχουμε σήμα, έχουμε σήμα στο Μαϊάμι. Και δεν έχουμε σήμα στο Βότσι, κατάλαβες πώς είναι τα πράγματα. Μας πολεμάνε στο Βότσι. Έτσι. Ποιοι κρύβουνε την φωνή του Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, για να δούμε το μας επιχειρεί πάλι στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλώς την. Η Ελένη μου είναι από το ΑΚΑ, είμαι κατευθείαν αέρα να φανταστώ. Ναι, Ελένη μου, ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς. Θες να σε βγάλω, θες να μιλήσουμε μετά, θα κάνουμε διαλυματάκι τώρα στις 5. Και θες να μιλήσουμε. Ωραία, και να με πάρετε μετά. Και ναι, να ναι, ναι. Μετά. Έτσι, ωραία, έτσι. Ωραία, στον ωραία. Αέρα, όλα δεν κρύβουμε τίποτα. Εδώ κάνουμε όλα. Μαθήματα ραδιοφώνου. Όχι αστεία. Έτσι, ακριβώς. Οπότε περιμένω να με πάρετε τσαω, μετά. Τσαω. Οπότε θα δώσουμε το διαλυματάκι μας τώρα, καθώς φτάσαμε στις 5. Ελένη Μπούντου, έχει φτάσει ο ΑΚΑ. Καμιά φορά, ρε παιδί μου, ξέρεις, μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί να πάρει κι ένα σταύρο τηλέφωνο.
πάρει ο Κολγάς. Γιατί δεν βγαίνει ο Κολγάς στο τηλέφωνο. Θα βγαίνω μόνος. Τον αφήνουμε βαρύ πύρο. Είναι σαν τις συναυλίες που βγαίνουν σιγά σιγά τα πρώτα ονόματα και στο τέλος βγαίνει ας πούμε οι headliners. Απλά εδώ βγαίνω από μόνοι τους, παιδί. Δεν τις παίρνουμε εμείς. Τις σαβάτσεις εμείς τι κάνουν. Αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, θα κάνουμε το διαλυματάκι των 5. Και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ από το ΟΑΚΑ. Μείνετε συντονισμένοι, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πρώτες πληροφορίες. Έτσι, μπαίνουμε πραγματικά. Τώρα μπαίνουμε. Τώρα μπαίνουμε σε ρυθμό τελικού. 5 ώρα φτάσαμε. Θα φάω το μισάωρο, 3 ώρες έμεινα. Έτσι, άντε, το δώσαμε. Πάμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Άντε να περνάει η ώρα. Δεν περνάει τρεις η ώρα, μάλλον. Τρεις ώρες θέλουμε. Δεν περνάει. Μου λέει εδώ η Κατερίνα Βουγιούκα, πες και το Δανακτσί για τα σουτζουκάκια. Έχει η Κατερίνα μου κανονίσει άλλα σουτζουκάκια και άλλα σουβλάκια. Σε ποια περιοχή θα το δεις? Δυτικά είμαι και εγώ. Δυτικά, έτσι. Έτσι. Και συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με το ΟΑΚΑ. Η Ελένη Μπούντου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να χρησιμοποιήσω και εγώ ένα κλισέ. Γεια σου, Ελένη μου, τι κάνεις? Χαίρετε, παιδιά. Πάντα ήθελα να ακούσω αυτά τα κλισέ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Η καλή φίλη και συναδέλφισσα και τέτοια. Θα μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ και τα κλασικά. Λοιπόν, ναι, βρισκόμαστε στο ΟΑΚΑ και όμως 3,5 ώρες πριν. Πόση είναι ώρα είμαστε πριν το τελικό? Ναι, περίπου 3,5 ώρες πριν. Οι πρώτοι οπαδοί έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Βεβαίως και του ΠΑΟΚ είναι περισσότεροι προφανώς σε σύγκριση. Μιλάμε τώρα για αριθμητικά, έτσι, μεμονωμένους οπαδούς της ΑΕΚ στο πέταλο που τους ανήκει, που θα φιλοξενούνται τέλος πάντων. Mm-hmm. Και λίγο περισσότεροι αυτοί από πλευράς ΠΑΟΚ έχουν κρεμάσει και τα πρώτα πανό, τους φέρνουν τμηματικά στο γήπεδο. Θα ξεκινούσαν από το σημείο συγκέντρωσης από τις Αφίσνες γύρω στις 3.30 ανά 25, αν δεν κάνω λάθος, τα πούλμαν και τα βανάκια. Mm-hmm. Και μετά από δύο ελέγχους, υπάρχει πρώτη ζώνη ελέγχου και δεύτερη ζώνη ελέγχου, θα εισέρχονται στο γήπεδο. Οι πρώτοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Είναι εντυπωσιακό γιατί τους βλέπεις ότι, ξέρεις, κατεβαίνουν, ότι ήρθαν οι πρώτοι φουρνιά, έρχονται οι δεύτεροι, οπότε έρχονται έτσι σιγά σιγά. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ακόμη και η άφιξη και η μετάβαση στο γήπεδο γίνεται στην παρούσα φάση χωρίς προβλήματα. Καλό κάτι κροτίδες ακούστηκαν. Ναι, κάτι κροτίδες ακούστηκαν σε κάποια φάση. Αλλά εντάξει, αν υπάρχουν οπαδοί συγκεντρωμένοι, νομίζω ότι θα τα έχουμε και αυτά. Mm-hmm. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι πολύ εύκολα γίνεται η μετάβαση στο γήπεδο. Δεν υπάρχουν προβλήματα ή τουλάχιστον δεν έχουν αναφερθεί για την ώρα προβλήματα όσον αφορά τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, γιατί η δική τους μετάβαση στο γήπεδο είναι το στοίχημα αυτής της υπόθεσης και το δύσκολο της υπόθεσης, αν θέλετε. Στο πάνω διάστημα έχει πολύ περισσότερους από αυτούς κάτω. Νομίζω ότι κάτω θα δούμε τον πιο οργανωμένο κόσμο του Δικεφάλου. Περισσότεροι είναι αυτοί που βρίσκονται πάνω, έχουν απλώς τα πανό από τα γρεβενά, βλέπω. Από τις Σέρες βλέπω, έτσι οργανώνονται σιγά σιγά. Υπήρχαν κάποια συνθήματα, κάποιες αποδοκιμασίες εκατέρωθων, έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά στην κλίμακα. Αυτά που ξέρεις που είναι 2-3 σας, και ακούγεσαι όμως. Ναι, αυτό είναι το που ακούγεσαι. Τώρα ακούγονται τη ΣΑΕΚ. Όταν μπήκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, επειδή μπήκαν με φόρα και με ορμή, ακούστηκαν εκείνοι περισσότερο. Απάντησα τη ΣΑΕΚ, αυτά τα ωραία που συμβαίνουν. Ο Μάκης Γκαγκάτσης κάπου πήρε το μάτι μου, τον Μάκη Γκαγκάτση από νωρίς, είναι εδώ στο γήπεδο από πλευράς ΠΑΟΚ. Περιμένουμε την αποστολή των δύο ομάδων. Εκεί είναι ο Γιάννης Παρασκευαίδης για να τους μεταφέρει, για να ξέρετε περίπου πώς κινούμαστε εμείς. Mm-hmm. Να σας πει ακριβώς τι θα γίνει με τις αφήξεις των δύο εσύ ομάδων. Έχεις μπει μες στο γήπεδο είσαι τώρα. Προφανώς εγώ είμαι μέσα στο γήπεδο, αυτό. Έχω ανοίξει υπολογιστή για να τα καταγράφουμε όλα και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Βεβαίως. Ο Γιάννης είναι εκτός, οπότε θα σας τα λέει. Από πλευράς ΠΑΟΚ λοιπόν το μάτι μου πήρε τον Μάκη Γκαγκάτση. Είναι εδώ, είναι στα επίσημα, είναι στα δημοσιογραφικά. Έχει έρθει από νωρίς στο γήπεδο. Βλέπω και άλλους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά έρχονται και οι πρώτοι δημοσιογράφοι. Έτσι. Αυτό που λέγανε. Αυτό που λέγανε ότι θα υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα στα δημοσιογραφικά. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Πέρα από έναν κύριο που φοράει δύο ασφαλείας, που είναι λογικό έτσι να υπάρχουν δύο ασφαλείας. Δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω. Εκείνο το οποίο αξίζει να σταθούμε είναι ο διπλός έλεγχος που αναγκάζονται, που θα υποβληθούν μάλλον οι οπαδοί του ΠΑΟΚ σε διπλό έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοπροσωπείας βεβαίως των εισιτηρίων τους και κατόπιν θα μπουν στο γήπεδο. Δεν έχει κάτι άλλο. Ωραία. Να προσθέσουμε στην παρούσα φάση. Που θέσαμε ως ζήτημα
γιατί μας απασχολεί ως εκπομπή. Δεν ξέρω αν. Εσύ βέβαια έχεις μπει λίγο από τα δημοσιογραφικά, οπότε δεν ξέρω αν έχεις εικόνα. Έχει καντίνες έξω το γήπεδο. Τι γίνεται, πώς είναι η τροφοδοσία? Όχι, δεν είδω ούτε μία. Τίποτα, ε. Τίποτα, δεν είδω ούτε μία. Μάλιστα. Ούτε μία. Δηλαδή αυτό που έχει ο κόσμος κατά νου στη Τούμπα, αυτό που γίνεται, καμία σχέση. Έτσι, τους κρατάνε πεινασμένοι. Πεινασμένοι, και από ό,τι έμαθα και στον δρόμο ήταν κλειστά. Κλειστά όλα, πάντα, 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 πάντα. Ήταν κλειστά και στον δρόμο. Το θέμα δεν είναι μόνο τα παγώσιμα και τα βενζινάδικα, δηλαδή κάποια βανάκια, όχι τα πούλμαν που προφανώς είχαν προνοήσει και είχαν βάλει βενζίνα, αλλά κάποια πούλμαν, κάποια ιδιωτικά γιοταχή, είχαν μεγάλο πρόβλημα στο δρόμο καθοδόν. Ισχύει αυτό. Ήταν όλα κλειστά. Είδα και όλα σε ένα βιντεάκι, κάποιος ανήρθε στο Twitter, ένα λεωφορείο στα Διόδια, μάλλον κάτι είχε κάποιο ένα προβληματάκι και το σμπρώχνει ο λαός. Εγώ είδα ένα άλλο, είδα ένα λεωφορείο, ένα πούλμαν, Μάου Μάου on tour. Ναι, παίζει αυτό. Νομίζω ότι θα παίξουμε πολύ με Μάου Μάου, έτσι με hashtag Μαμάου, γιατί είδα και κασκόλ και φανέλες με το Μάου Μάου, Μάου Μάου tourist. Πιστεύω ότι θα έχει και σύνθημα. Πανό μέσα, τίποτα κανένα πανό. Και πανό και σύνθημα. Γιατί το Μάου Μάου κάνει μια πολύ εύκολη ομοιοκαταληξία. Πάρα πολύ εύκολη. Ειδικά άμα πάρει το κύπελο, έτσι. Νομίζω ότι η ατάκα του Δημήτρη Μελισανίδη ήταν ασίστη για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έτσι, συγκεκριμένη ατάκα για τους Μάου Μάου. Πιστεύω και ποντάρω ότι θα παιχτεί πάρα πολύ στο σημερινό τελικό. Στο στοίχημα το δίνει ένα 20. Τίποτα. No bet. Επίσης είδα μια ανάρτηση από κάποιους φίλους του ΠΑΟΚ. Έχουν πάει στο γήπεδο ή φτάνουν στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν το έχει δει. Με μάσκη Σαββίδη. Με μάσκες Σαββίδη. Ναι. Και αυτό κιόλας, ναι. Και θέλω να σου πω ότι θα ακουστεί βεβαίως και το σύνθημα «Το πιστόλι ήταν μαγικό και έκανε την ΑΕΚ Ολυμπιακό». Δεν το πει, ναι. Για τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί μου δίνει την πάσα τώρα. Μπίσες Βαρ. Γενικώς, έτσι ακριβώς, μπίσες Βαρ. Γενικώς θα έχει πολύ επικαιρότητα, και όταν λέω επικαιρότητα βεβαίως αναφέρομαι στα όσα έγιναν στο πρωτάθλημα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και Ιβάν Σαββίδη και Πιστόλι και Μάου Μάου, όλα θα τα έχουμε. Πώς ήταν η μεγαλύτερη μετακίνηση ναρκωτικών? Τώρα θα έχουμε μεγαλύτερη μετακίνηση των Μάου Μάου. Είδα και ωραίες φανέλες. Αν ο φωτογραφικός φακός θα τα καταγράψει, νομίζω θα έχουμε πολύ ωραίες εικόνες, οι οποίες βεβαίως, να πούμε εδώ, θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα, γιατί προέχει ο τελικός, που είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο. Ωραία. Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στο ξενοδοχείο της Αποστολής. Τώρα βλέπω προς την πλευρά της ΑΕΚ, κάνω μια παρένθεση, γιατί ό,τι παίρνει το μάτι. Καλά κάνεις, βέβαια. Είναι live streaming, αλλά ηχητικό. Ναι, ενώ από πλευράς ΠΑΟΚ είναι ακριβώς μπροστά παραταγμένοι τα ΜΑΤ, οι άνθρωποι της αστυνομίας, τώρα βλέπω να πηγαίνουν προς την μεριά της ΑΕΚ, η οποία ενισχύεται από ανθρώπους της αστυνομίας, τουλάχιστον εκεί το πέταλο, πηγαίνουν και άλλοι μόλις εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά λοιπόν από εδώ. Ωραία, Ελένη. Λέγαμε για τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος πήγε στο ξενοδοχείο των παικτών. Ήταν μια κίνηση βεβαίως εμψύχωσης ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος δεν θα βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Το έχει σημειώσει, το έχουμε καταγράψει. Έχει αυτή την τιμωρία, τον τριετή αποκλεισμό από τα γήπεδα. Εντάξει, στη ζούλα δεν μπορεί να μπει τώρα μέσα στο αυτό. Στη ζούλα. Με μια μάσκα, Ιβάν. Έτσι. Και πού θα το δει, ξέρουμε, πού θα το δει? Πού θα το δει? Όπως είχε ο ίδιος σημειώσει, θα είμαι στην Αθήνα, θα είμαι δίπλα σας, αλλά δεν θα είμαι στο γήπεδο. Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Μελισανίδης είχε κάνει μια ανοιχτή πρόσκληση, μια εντελώς επικοινωνιακή κίνηση, ζητώντας να παρευρεθεί κατ' εξαίρεση στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Ιβάν Σαββίδης. Ο ίδιος δεν το αποδέχτηκε, απάντησε αμέσως στον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ, λέγοντας στους ποδοσφαιριστές του και στο τέτα-τέτ που είχε μαζί τους ότι θα είμαι κανονικά στην Αθήνα, όπως και είμαι στην Αθήνα, γιατί πήγε στο ξενοδοχείο της ομάδας, μίλησε με τους δικεφάλου τους, ντόπαρε ψυχολογικά τους, είπε ότι τους πιστεύει, πάμε να δείξουμε σε όλους ποια είναι η καλύτερη ομάδα, και έτσι διάφορα ωραία ψυχολογικά, συναισθηματικά ντοπαρίσματα από τον μεγαλομέτωχο προς παίκτες του ΠΑΟΚ πριν την άφηξή του στο γήπεδο. Δεν θα είναι εδώ στην Αθήνα. Νομίζω ότι αν και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά για τον ΠΑΟΚ, θα έχουμε και αργότερα πολύ ρεπορτάζ με Ιβάν Σαββίδη. Μήπως κάνω εγώ τώρα μια εικασία σε περίπτωση κατάκτησης του τροπέου από τον ΠΑΟΚ, πώς και οι δύο ομάδες είναι προετοιμασμένες και έχουν έτοιμα τα μπλουζάκια αυτά, τα κυπελούχος 2018. Λέω, μήπως αν το πάρει, κάνει καμιά σκασιά προς τα εκεί.
Έξω από το γήπεδο. Έτσι, ναι, πανηγύρισε, δεν ξέρω. Έξω από το γήπεδο. Σίγουρα θα είναι ο Γιώργος Σαββίδης. Ο Γιώργος Σαββίδης έχει σημειώσει μέσω Instagram ότι θα είναι μαζί με τους οπαδούς. Θα το δούμε και αυτό. Θα το δούμε. Ωραία, Ελένη. Αν θέλετε να πάρετε και Γιάννη Παρασκευή, που είναι. Μας βαρέθηκες. Όχι. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο για να σας δείξω περισσότερη εικόνα απ' έξω και από τον έλεγχο των οπαδών. Σαν να είμαστε εκεί. Τα λέμε, Ελένη, αργότερα. Να είσαι καλά. Τσαο. Ελένη Μπούντου μας μετέφερε. Εγώ ήταν σαν να τα βλέπω όλα μπροστά μου κανονικά, εντελώς παραστατικότατα. Όλα τα παιδιά εδώ του Λίμπερο, με ψύχρεμες τοποθετήσεις, με ρεπορτάζ, με τα μάτια ανοιχτά, με ξύπνια ματιά. Το κυριότερο, για να δουν και πράγματα και να μεταφέρουν πράγματα που δεν θα τα αντιληφθούν οι άλλοι. Είμαστε οι καλύτεροι, να πούμε. Δεν ξέρω αν οι γραμμούλες μας περίμεναν. Καλημέρα στη μία γραμμούλα, καλησπέρα εδώ μηδέν. Εντάξει, νομίζω ότι το ρεπορτάζ δεν μας περίμενε. Η άλλη γραμμούλα και αυτή. Καλησπέρα, τίποτα, εντάξει. Okay. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια για όσους θέλουν να παρέμβουν, να εισχωρήσουν μέσα στο pre-game show το δικό μας εδώ στο Λίμπερο 107,4, που θέλουμε να τα προσεγγίζουμε για τα πράγματα με διαφορετική ματιά, με διαφορετική οπτική, καθαρά την αγωνιστική, με τα συνθήματα, με τα έτσι, με τα πανό, το τι, ποιος θα πάρει τη μάχη, τι θα απαντήσουν. Και μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα για να έχουμε να σχολιάζουμε. Αυτό είναι το ψωμάκι μας και θέλουμε να μείνει έτσι το πράγμα για να έχουμε. Να μην συζητάμε τώρα αύριο για άλλα θέματα. Ναι. Αύριο θα είσαι εδώ, Δημήτρη. Λες να έρθω ξανά. Μετά τη Δευτέρα πάλι. Δευτέρα έτσι, κάθε πάλι, μέρα. Θα το πάρουμε όλο σε ρί το ζήτημα. Και θα έχουμε στην συνέχεια ούτως ή άλλως και από, όπως είπε και λένε, από τον κόσμο κάτι, έτσι από τον Γιάννη Παρασκευάηδη. Βεβαίως, και από τους ρεπόρτερ. Και ο Κωστής ο Τσατσαρός θα είναι 6 με 8 στο στούντιο και θα έχει μια πιο... πιο κοντά στα γεγονότα, ρε παιδί μου. Πιο κοντά στον παλμό της κερκίδας, γιατί θα έχει συνδέσεις με παιδιά. Γιατί τώρα και να πάρουμε κάποιον τηλέφωνο, δεν έχει μπει μέσα ο κόσμος. Ακόμη όλοι μου λένε φτάνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Κάποιοι είναι ακόμη στα διόδια. Οπότε η ενημέρωση όμως δεν θα σταματήσει, γιατί σημασία έχει και το τι λέει ο κόσμος, πώς εισπράττει και να μεταφέρει το κλίμα τουλάχιστον για αυτούς που δεν καταφέρανε να κάνουν αυτή την εκδρομή. Παρ' όλα αυτά έχουμε καλό καιρό έξω. Και γιατί υπάρχουν τώρα πράγματα που ενδεχομένως κάποιος δεν τα σκέφτεται. Γιατί όλοι έχουν κανονίσει λίγο πολύ, θα πάει στα καφενεία, κλείσαν τραπέζια, ρεζερβέ το ένα τ' άλλο. Αλλά σκέψου να ρίξει καμιά βρόχα. Τι γίνεται, πώς τα μαζεύεις όλα αυτά. Είναι ένα θεματάκι που αχωρέσεις μέσα, ναι, είναι μικρό, όχι, το γήπεδο. Ευτυχώς δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα ότι θα έχουμε έτσι, βροχή. Και στο ΆΚΑ βλέπω εδώ ήδη φωτογραφίες, ναι, από γνωστούς ηλιόλουστος καιρός. Όλα πάνε πολύ normal. Να, για την γιορτή του ποδοσφαίρου, να δούμε πώς θα εξελιχθεί βέβαια όλο το ζήτημα. Πάντως αυτό που επαναλαμβάνουμε και συνεχώς μεταφέρουμε, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι, δεν έχει σημειωθεί, και το κυριότερο, η μετάβαση των φίλων του Δικεφάλου είναι ομαλή, χωρίς πολλά πολλά προβλήματα. Πριν αυτό που είπες, που σπρώχναν το βανάκι. Έτσι, δεν ξέρω αν πήρε πρώτη. Αλλά τώρα εκεί που φτάσανε, θα μπήκανε μέσα στα λεωφορεία. Ναι, καλά, δεν το συζητάω. 100 άτομα πάμε εκεί και με τα πόδια φτάνεις. Βέβαια με την αναμονή που έχουν, γιατί τους περνάνε τμήματικά ένα 20-25 λεωφορεία, που μας είπε η Ελένη. Πόσο είναι, καμιά 30 χιλιόμετρα. Και με τα πόδια να το κόψεις, φτάνεις ο ΆΚΑ, το οποίο είναι έξω μια χαρά. Άμα πετύχεις εκεί στον Κηφισό. Κίνηση Παρασκευή. Ευτυχώς είναι Σάββατο. Παρασκευή μεσημέρι. Έχει, Κάνεις 2 ώρες για να φτάσεις Αθήνα, κανονικότατα. Ας μας έχει. Τι γυμίσου το τέτοιο. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια. Το τηλεφωνάκι μας. Εδώ με το Λίμπερο 107,3. Ποιο θεωρείς εσύ, Δημήτρη, έτσι. Να πούμε και κανένα ποδοσφαιρικό δηλαδή. Πώς θεωρείς, ας πούμε, ότι μπορεί να κριθεί το μάτς, ποια είναι τα κομβικά σημεία, ποιοι ποδοσφαιριστές? Κοίταξε, το κέντρο είναι ότι είναι. Κέντρο, λες. Το κέντρο, γιατί και παίζει και πολύ με το κέντρο. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ εξαρτάται από τον Σιμόες, εξαρτάται Σιμόες, από. Είναι βαρόμετρο. Είναι από αυτούς τους παίχτες. Βέβαια και οι δύο ομάδες έχουν καλές μονάδες σε όλες τις γραμμές. Και η ΑΕΚ με τον Βράνιερς, το Τζιγκρίνσκι πίσω, έχει και στο κέντρο το Σιμός, έχει και μπροστά Λιβάγια Ραούχο. Έχει, ρε παιδί μου, καλό κορμό. Και ο ΠΑΟΚ πίσω μια χαρά πάει με τον Βαρέλα και ο Πασχαλάκης σταθερός
στο τέρμα. Στο κέντρο να δούμε πώς θα φανούν, είναι στοίχημα αυτό και ο Μαουρίσιο και όποιος ξεκινήσει δίπλα του, είτε ο Κάνιας είτε ο Σάκοφ. Αυτό παίζει και αυτό θα φανερώσει κατά πόσο είναι πιο επιθετική η προσέγγιση του Λουτσέσκου, λες, μέσα στο... Ποιο βλέπεις εσύ έτσι, ας πούμε, από διέστηση? Βλέπω Κάνιας να ξεκινάει. Κάνιας, λες, Κάνιας. Πιο συντηρητικά. Πιο συντηρητικά, λίγο παραπάνω τρεξίματα σε σχέση με τον Σάκοφ, έτσι. Ο Σάκοφ όμως είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Και σε καλό φεγγάρι και με το σκοράρισμα τα έχει καλά, ρε παιδί μου. Πολύ καλή επαφή. Και έχει ακούσει ούκο λίγα από το... Δεν είναι ένας παίκτης που συμπαθήθηκε για κάποιο λόγο, ναι, από τον κόσμο, ναι, του, ναι, Δικεφάλου. αλλά νομίζω ότι αυτό για το οποίο εκλήθη τουλάχιστον φέτο. Σίγουρα. Είναι ψηλοδεύτερο σκόρερ, κάτι τέτοιο. Πλάκα, πλάκα. Από το πουθενά. Μαζί με το Μάτος και σε κύπελα και σε πρωταθλήματα. Επίσης νομίζω ότι σημαντικό είναι κιόλας και το πόσο ψύχρεμοι θα είναι οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι στην αντιμετώπιση του παιχνιδιού, δηλαδή τα νεύρα, τα μαρκαρίσματα, το... γιατί είναι ένα ερωτηματικό που φυσικά είναι και η προσέγγιση του διαιτητού, για τον οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόρος. Και αυτό, και οι δύο ομάδες έχουν παίχτες πόντος, παιδί μου, παίζουν δυνατά, παίζουν σκληρά, παίζουν για την ομάδα. Και μην χαθεί λίγο έλεγχος εκεί, όχι μόνο τόσο από το διαιτή, αλλά όσο και για τα νεύρα, παιδί μου, των ποδοσφαιριστών, να μείνουν ήρεμοι. Είδες εκείνο ο Βράνιες που κάτι έπαιξε, λέει. Κάτι έπαιξε σε κονσόλα, ρε παιδί μου, και βγήκε, ναι, 20-0. Α, έπαιξε. Το, εντάξει, ναι, το βάλει στο easy. Βγήκε 20-0 υπέρ της Άγκρα. Αυτό θα ήταν ωραίο να μπουν κάποιοι παίχτες που δεν είναι στην 11η πριν το match, να κάνουν pre-game, να παίξουν, ναι, ένα. Και τα Matrix εκεί του γηπέδου και το έτσι και το αυτό. Ναι, ναι. Ψυχαγωγία. Ψυχαγωγία, να δει ο κόσμος να βλέπει, ας πούμε, virtual ποδοσφαιράκι. Για να ξελαμπικάρει λίγο και να ξεχαρμανιάζει. Είναι η αλήθεια. Δίνουμε εδώ ιδέες για την επόμενη. Δεν μας τη φέραν στη Θεσσαλονίκη τη διοργάνωση. Να είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής. Να έχω εκεί την εποπτεία των. Του χρόνου. Του χρόνου, εντάξει. Πώς είναι μαζί με την Eurovision που θα διοργανωθεί στην Κύπρο, γιατί δώσαμε εμείς Φουρέιρα από χθες προγνωστικό. Έδωσε. Αφού πει είναι στα. Είναι τέτοια, το πρώτο φόρι. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Τώρα, άμα γίνει καμιά μόντα αυτά, θα λέμε μας έστησε ο Μπουκ. Κλιματική οργάνωση. Κοριόπολη και. Κυρία, Κύπρο. Να πάει εκεί. Έχει πολλά τα θεάματα σήμερα. Είναι απολαυστική ημέρα για σπιτάκι, για τηλεόραση. Γλιτώνεις και το έξω. Εντάξει, το έξω εννοώ τα μπαρς και τα μάρς αυτά. Τίποτα, τηλεόραση. Αυτά για το βράδυ, γιατί τον αγώνα. Ναι, έξω, όχι μαζί. Εντάξει, έστω. Μένεις μετά το μάτς και βλέπεις και Eurovision, ας πούμε. Να μου πεις με τι διάθεση άμα χάσεις το κύπελο. Αυτό είναι διαφορετικό, διαφορετικό πράγμα. Τουλάχιστον εδώ για την Θεσσαλονίκη μας. Την ύφη του Θερμαϊκού. Δεύτερος συνεχόμενος τελικός για τον ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι τώρα. Ίσως κάπου στο 70 λογικά θα είχε κάποιους συνεχόμενους εκεί που τα είχαν αβέρτα. Εκεί γινόταν όλα στην Αθήνα, έτσι. Ναι, δηλαδή, έχει 16-15. Κάπου τόση. Κάπου τόση. Μα είναι ελάχιστο. Όσοι δεν έχουν γίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει τελικό εκτός Αθηνών τον περσινό. Και του 2003 στην Τούμπα. Αυτούς τους δύο έχει δώσει. Όλοι νομίζω οι υπόλοιποι είναι στην πρωτεύουσα. Εντάξει, λογικό, είπαμε, λογικό. Εκεί ήταν τα μεγάλα τα στάδια. Πρωτεύουσα. Ναι. Αν δεν υπάρχει μέρημνα, και αυτή την κουβέντα θα την κάνουμε συνεχώς. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν το 1983 ξανά στον τελικό του κυπέλου. Τότε το είχε πάρει η ΑΕΚ με 2-0, 3-1, τι είχε λήξει. Δεν θυμάμαι και πολύ καλά. Αλλά και τότε είχαν γίνει επεισόδια. Όχι, ναι, πώς γίνανε τώρα, δεν έχει γίνει τίποτα, να μην παρεξηγηθούμε. Δεν έχει δει μια περιβόητη φωτογραφία που κυκλοφορεί στα ιντερνέτια. Πριν ξεκινήσει το μάτς, έχουν βγάλει ανακοίνωση στα Matrix του γηπέδου. Τότε το νομίζω ότι παίζει να ήταν και το πρώτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι του ΟΑΚΑ. Το ΟΑΚΑ εγκαινιάστηκε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Και μετά έγινε καπάκια ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος και είχαν γίνει διάφορα ταβαντούρια. Υπάρχει κυκλοφορία ευρέων στο διαδίκτυο μια φωτογραφία από τα Matrix εκεί του γηπέδου. Η ώρα είναι 9:05, μάλλον δεν έχει ξεκινήσει ακόμα αγώνας, και λέει φίλαθλη της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, οι ζημιές που κάματε αθηναϊκό εντελώς μέχρι τώρα είναι πάρα πολλές. Τα λέει, ας πούμε, στον ηλεκτρονικό πίνακα. Ηρεμήστε για να γίνει ο αγώνας. Υπάρχει πιθανότης να μην γίνει ο αγώνας αν συνεχίσετε. Έγραφε τότε το περιβόητο αυτό ταμπλό. Εν τέλει ο αγώνας συνεχίστηκε. Μάλλον είδες, διαβάσανε τα Matrix και ηρεμήσαν οι φιλάθλοι το ΠΑΟΚ. Φτάνουμε σιγά σιγά στις 5:30. Θα κάνουμε την τελευταία μας. Θα έχουμε μετά πάλι σύνδεση. Ναι, μετά θα έχουμε πάλι συνδέσεις. Να μπούμε έτσι ένα δυναμικό μισάωράκι τελευταίο.
Και με συνδέσεις ίσως βγάλουμε και κάποιον οπαδό. Να δούμε τι γίνεται με κόσμο, τέτοια. Μπορεί να βγάλουμε κανένα καφενιακό. Κανένα που περιμένει. Επίσης, παράπλευρη κιόλας προσέγγιση είναι και οι πακετάδες σήμερα. Εντάξει, και το delivery θα φύγει full κανονικά. Οπότε και εκεί πρέπει να προνοήσετε. Μην τώρα. Μην τελευταία στιγμή. Μου θα έρθει στην Eurovision το. Κανονικά θα κάνει. Εντάξει, μου θα κάνει μία ώρα να σου φέρει το αυτό. Οπότε γι' αυτό μαζευτείτε εδώ σαν έμπειροι delivery δέχτες. Τι ώρα λες, 7.30 ώρα παίρνουμε. Παραγγέλνουμε για να σίγουρα, ναι, σίγουρα 7.30. Μην πω και νωρίτερα. Για να έρθει στην ώρα του αγώνα. Να έρθει 8 και 4 εκεί. Μια χαρά είναι. Μια χαρά να είναι. Για να ξέρετε, να υπολογίζετε ένα 45 λεπτό. Εντάξει, δουλίτσα. Τουλάχιστον το καλό τη υπόθεση είναι ότι γίνεται δουλίτσα και στα καφενεία και στι καφετερίε και στα τελειβεράδικα. Εσύ μπορεί να τρώ και να βλέπει παιχνίδι ταυτόχρονα. Κατά τη διάρκεια, όχι τόσο να σου πω. Λίγο πιο πριν. Άμα σε μπλέκει, ειδικά οι ομάδες που παίζουν, να μας ενδιαφέρεσαι, δύσκολα. Ναι, πού να δω. Σποράκι όμως, εμείς έχουμε προετοιμαστεί. Έχουμε πάρει 1 κιλό σπόρια έτοιμοι. Ναι, θα δώσουμε τη δικιά μας μάκη. Τι έτα κάνεις. Έχει ένα κορυφαίο σποράδικο τώρα στο κέντρο. Πήρε βουλιούκα τώρα, δεν ξέρω από πού πήρε. Εντάξει, ελπίζω να είναι καλά γιατί είναι και άντρε. Λοιπόν, τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα. Και θα επιστρέψουμε εδώ. Όσο πλησιάζει η ώρα, τόσο πιο έντονη γίνεται και η αγωνία, αλλά τόσο πιο έντονο γίνεται και το ρεπορτάζ και διαρκέει. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Εδώ λίγο πριν τον τελικό, λιγότερο από 3 ώρες απέμειναν. Είχαμε συνδέσει νωρίτερα με γήπεδο, καθώς είχαμε και τις πρώτες ροές φιλάθλων του ΠΑΟΚ μέσα στο ΆΚΑ. Είναι μέσα στο γήπεδο και προφανώς θα μάθουμε τι γίνεται και λίγο απ' έξω, έτσι, από το γήπεδο. Τον έχουμε, τον Ηλία. Ναι, έχουμε τον Ηλία τον Καπράλο. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Ηλία, τι κάνεις? Καλησπέρα, παιδιά, από το ΆΚΑ. Πού βρίσκεσαι τώρα, Ηλία, εσύ? Αυτή τη στιγμή είμαι έξω από το πάρκινγκ των λεωφορείων, μόλις βγήκα. Κατέβηκες με τον κόσμο? Όχι, παιδιά, με την Ελένη και τον Παρασκευάρη. Επειδή είπες είσαι εκεί στο παρέα, αλλά πήγες να δεις. Πήγα να δω, ναι, να δούμε τι γίνεται, πόσοι έχουν έρθει. Έχουν έρθει η μεγαλύτερη μάζα των οργανωμένων με τα πούλμα. Ελάχιστοι δηλαδή έχουν μείνει απ' έξω και τώρα είναι στη σειρά τους να μπουν και να παρκάρουν. Ο κόσμος σιγά σιγά κατεβαίνει από τα λεωφορεία, προσπαθεί, ξέρω, να πάρει ένα νερό. Να πάρει μια άνθρωση για να πει σιγά σιγά προς το γήπεδο. Έχουν ανοίξει οι πόρτες, έχουν μπει κάποιοι μέσα. Έχει κάτι να πάρουν απ' έξω? Γιατί πριν η Ελένη μας είπε δεν έχει δει ούτε καντίνες, ούτε. Έχει. Από τη μεριά που είναι οι οργανωμένοι, έχει. Βέβαια, άκουσα κάτι περίεργες τιμές. Αλλά εντάξει, αυτά εδώ είναι και μέσα στο παιχνίδι, τα ξέρεις. Δηλαδή θα τα περιμένεις. Ναι. Αυτοί που είναι εκεί πέρα δεν πρόκειται να σου ευχαριστούν. Πραγματικά. Εντάξει. Τι έχουμε άλλο, Ηλιακή, έτσι ήσουν να. Από εκεί ο κόσμος είναι ακόμα ήρεμος. Ναι. Δεν τα δίνουν όλα από τα αρχή. Όλοι έχουν πει ότι πρέπει να είναι για αρχή λιγάκι ήρεμοι, να μπουν στο γήπεδο. Κατά τις 5.30 με 6 θα ξεκινήσουν να μπαίνουν οι περισσότεροι. Ωραία, τώρα έχουν μπει ελάχιστοι. Είναι τακτική και αυτό. Πρέπει να είσαι ήρεμος στην αρχή για να. Όχι, είναι σημαντικό ήρεμος, αυτό. Ναι, μα το είχαν βγάλει και σε μια πρόσφατη ανακοίνωση της, ένα σύνδεσμος. Δεν θυμάμαι ποιος, ότι δεν γίνεται να το πάμε όπως το 14 που πέρα από τα γούρια, που κάποια στιγμή είχαν όλοι γίνει σπαράλια που είχαν ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα κιόλας. Ναι, από το βράδυ. Από το βράδυ άρχισαν να συναντηθούν. Παρασκευή βράδυ, νομίζω, ήταν η συνάντηση. 2 η ώρα το βράδυ είχαν συναντηθεί στα διόδια. Είχαν μπει 3 ώρες πριν το ματς, φώναζαν και μετά. Εντάξει, δεν είναι. Όντως πρέπει να κάνουμε και να κάνει και ο κόσμος διαχείριση δυνάμεων για τον αγώνα. Έτσι. Γιατί τότε πρέπει να σε αισθανθεί ο ποδοσφαιριστής. Δεν μου λες ο κόσμος που ήταν να μετακινηθεί από το σύνδεσμο της Αθήνας. Πήγανε με λεωφορεία του ΟΑΣΑ. ΟΑΣΑ, μάλιστα. Δεν έχουν ΟΑΣ εδώ. Γύρω αυτό το πρόβλημά τους, εννοείται. Ναι, δεν ξέρουνε. Οπότε έχουν φτάσει στο γήπεδο. Νομίζω πως όχι ακόμα. Όχι. Ή ακόμα δεν τους κατάλαβα εγώ να έρχονται μεμονωμένοι από στάση λεωφορείου ή πορεία να έρχεται προς το γήπεδο. Εγώ έβλεπα συνέχεια τα λεωφορεία από τα κομβόι τα οποία ερχόντουσαν ένα-ένα, παρκάρανε στη σειρά και πάρα πολλά βανάκια, πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δηλαδή οι μεμονωμένοι είναι πάρα πολλοί αυτή τη φορά.
καμία σχέση με, την, με τον προηγούμενο τελικό εδώ πέρα. Ναι, επέλεξα να μην είναι. Και για το κόστος και για το θέμα της ταλαιπωρίας. Διότι όταν ξεκινάς με το Pullman, πρέπει να είναι συγκεκριμένη ώρα στο Σαμάλγαρα, συγκεκριμένη ώρα να ξεκινήσει. Ενώ με το αυτοκίνητο δεν μπορεί να πει κάποιος γιατί περνάς από εδώ, γιατί περνάς από εκεί, γιατί έχεις στάσει στο γήπεδο ό,τι ώρα θες εσύ. Και βλέπω πάρα πολύ κόσμο οργανωμένο με τα ψυγεία του, με τα νερά του. Έτσι. Ναι. Καλά, βέβαια είναι τώρα να πας και να γυρίσεις Αθηνά με το αμάξι, είναι ένα 180 μέσα στο νερό. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Δεν τα ξέρω, εγώ παραπάνω. Τα κάνω. Την άλλη το άλλο Σάββατο, θα κατέβω. Ναι, ναι, ναι. Εσύ είσαι καλλιτέχνες, έχετε και τις συναυλίες, έχετε και τα όργανα. Είστε, ναι, άλλο. Δεν μου λες τι κλίμα έτσι. Πώς βλέπεις τον κόσμο, τις φάτσες. Ναι. Καλή ερώτηση. Ναι. Που λέει και ο Χιμένες, την περίμενα. Αλλά δεν είχα, αλλά δεν είχα προετοιμαστεί. Λοιπόν, το κλίμα είναι περίεργο. Όλοι φοβούνται το παραμικρό. Θέλουν να είναι όλα όσο πιο ήσυχα γίνεται και όσο πιο ήρεμα γίνεται. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουν όλοι στο βαθμό το οποίο επιθυμούν. Μακάρι να το πετύχει. Όσοι διοργανώνουν αυτό το τελικό. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην πλευρά των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, διότι και οι ίδιοι οργανωμένοι είπαν ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί μέσα στο γήπεδο, διότι δεν πρέπει να την πατήσουν όπως πέρσι, που ο ΠΑΟΚ έφαγε μια εξαιρετική τιμωρία σε αντίθεση με την ΑΕΚ, που δεν έφαγε την ίδια. Τώρα, εγώ πιο πολύ μπορώ να σου πω ότι υπάρχει μια ανακοχή από την πλευρά των επισήμων, των και καλά αντικειμενικών δημοσιογράφων, και γενικά των ανθρώπων που θα είμαστε τώρα ο ένας δίπλα στον άλλον για να δούμε το παιχνίδι, για να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα προς τους οπαδούς. Αλλά το κλίμα σίγουρα θα είναι τεταμένο, γι' αυτό και έχει και λιγότερα εισιτήρια από τις προηγούμενες χρονιές. Μόλις 17.000 από κάθε πλευρά περίπου, έτσι, χοντρικά. Ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι στο τελικό του Άρη το 10 είχαν δοθεί 25. Ναι. Στο τελικό 24, πόσο ήταν. Ναι. Στο τελικό του ΠΑΟΚ με το Παναθηναϊκό είχαν δοθεί 21,5. Και τώρα πας στο 17.196. Σε ένα γήπεδο που παίρνει 65.000. Παίρνει 60. Ναι. Αυτή τη λογική ποτέ δεν την κατάλαβα, γιατί θεωρώ ότι αν υπάρχουν 500 άτομα τα οποία θα έρθουν για να... για το μπάχαλο που λέμε, είτε δώσεις 5.000. Σου λέει αριθμητικά, ρε παιδί μου, να τους ελέγξω καλύτερα, κατάλαβες. Εδώ τα έχουμε δει αυτά και στους τελικούς του μπάσκετ με τα σχολεία. να πλακώνεται το γάμα 1 με το γάμα 2. Ναι, ναι. Λίγο υπερήλικτες όμως οι μαθητές ήταν τότε. Είχανε μείνει καμιά δεκαετία. Ήταν νυχτερινά τα σχολεία που πήγανε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο Χάλιος και ο Μπίλιας. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Ηλία μου. Θα τα πούμε και αργότερα. Ναι. Ναι, κάτι άλλο ακόμα δεν έχει έρθει. Θα μιλήσουμε μαζί για την είσοδο των αποστολών στο γήπεδο. Ναι. Τώρα προς τα εκεί πάω. Περίπου τι ώρα προσανατολίζονται να έρθουν οι ομάδες? Κοίταξε, η λογική, ναι. Η λογική λέει ότι κοντά στις 7 παρά πρέπει να έρθουν. Μάλιστα. Τώρα, θα δούμε. Αν υπάρχει κανένα σχέδιο να έρθουν η μία πιο νωρίς... αν το κάνουν όπως στην Τούμπα που το κάνουν, να έρχονται σχεδόν ταυτόχρονα για να αποσυντονίζονται αυτοί που περιμένουν ξεχωριστά, δεν ξέρω. Να έρθει με τον Οάσα. Κοίταξε, εγώ αν ήμουν παίκτης του ΠΑΟΚ, ερχόμουν με το μετρό, ρε φίλε. Έτσι, έτσι, έτσι. Δεν πάτε να έλεγε ένα σύνθημα, φέρτε μας στο κύπελο, στο τέρμα του μετρό. Ναι, ναι, ναι. Έπρεπε μαζί να μετακινήσουν, γιατί έχουμε εδώ ένα βαγόνι το οποίο φυλάσσεται στο Καλοχώρι. Υπάρχει ήδη βαγόνι του μετρό. Έπρεπε να το πάρουν μαζί. Να το πάει στην Αθήνα, το βαγόνι. Έτσι, για να δείξουμε ότι και εμείς έχουμε να πούμε, τι θέλετε. Ναι, άμα θέλουμε το βάζουμε μπροστά. Έτσι, έτσι, έτσι. Να σε καλά, Ηλία μου. Τα λέμε. Φιλιά. Καλή συνέχεια. Καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Για να δούμε εδώ κάποιες γραμμούλες βγήκανε, αλλά δεν ξέρω αν περιμένα. Καλημέρα στη μία γραμμούλα να μας ακούει. Μηδέν το έκλεισε. Καλημέρα στην άλλη τη γραμμούλα. Μας ακούτε, δεν μας ακούτε και στην τρίτη. Δεν ξέρω, Μάκος. Τώρα, νάτος. Εσύ. Εδώ θέλουμε να δώσουμε ρεπορτάζ. Γιάννης Παρασκευαΐδης. Έλα ρε Γιάννη, σε πήραμε πριν. Σε πήραμε πριν, βγάλαμε Ηλία Καπράλο όμως. Έκανα, ξέρεις, έτσι, τα ύπουλα βγήκα τώρα στον αγκρατής. Ναι, ναι, πήρα να πω για το προηγούμενο. Εγώ βρίσκομαι έξω στις θύρες που βρίσκεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον τα 3/4 των λεωφορείων έχουν φτάσει ήδη εδώ έξω από τον προαύριο χώρο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Κανονικά οι έλεγχοι
από τις ζώνες ασφαλείας. Συγκεκριμένα οι οπαδοί πάνε με το εισιτήριο μπροστά, έχουν οι άνθρωποι εδώ, υπάρχουν και άνθρωποι και της ΠΑΕ, το σημειώνω αυτό, mm-hmm. και το security της ΠΑΕ στις στήρες του γηπέδου για να μην συμβεί το παραμικρό. Τσεκάρουν τα εισιτήρια, μετά είναι η δεύτερη ζώνη ελέγχου, όπου είναι κάποιοι αστυνομικοί που ελέγχουν σωματικά, και υπάρχει και τρίτη ζώνη πριν που είναι στη θύρα μέσα. Mm-hmm. Δεν έχει συμβεί το παραμικρό, είμαι περίπου ένα δύο ώρο εδώ έξω με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, δεν έχει σημειωθεί κάποιο απρόοπτο, αρκετός παλμός βέβαια. Δεν ξέρω τώρα τι καιρό κάνει στην Θεσσαλονίκη, γιατί προχθές γίναμε και λίγο... Εδώ καλά είναι. Καλά είναι, καλά είναι. Εκεί. Εδώ έχει πάρα πολύ ήλιο, για να καταλάβετε. Πιο πολύ ο μισός ο κόσμος μπαίνει μέσα, γιατί θέλει να βγάλει μέσα το πάθος, την ψυχή του, να φωνάξει, να τραγουδήσει, να γουστάρει. Και αρκετός κόσμος ψάχνει μια δροσιά, λίγο να κάτσει, λίγο να ηρεμήσει, γιατί έχει τρελή ζέστη. Έχει ντάλα. Δηλαδή, στη ζέστη δεν περπατάει κανείς, να καταλάβει. Τόσο πολύ. Όλα μας τα πήρε η Αθήνα και τη ζέστη μας πήρε. Και τη ζέστη μας πήρε η Αθήνα. Να χωρίσουμε τον καιρό στα δύο και αυτό να. Όχι, όχι, μην λες τέτοια, γιατί είναι και ευαίσθητη, ξέρεις. Θα διαβάσουμε μετά χίλια άρθρα. Είπαν ακόμα και για τον ήλιο στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, φέραν τον Κάρολο για να κάνει εκεί ήλιο και μας στείλανε τις βρόχες. Εντάξει, ο Κάρολος. Ρεσιτάλ έδωσε. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι στο γήπεδο και ο Κάρολος να παρακολουθεί τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Με τρίπιο κουμπί ή με κανονικό κουμπί. Αχ, τι ζούμε. Πάντως το κλίμα είναι πολύ ωραίο εδώ πέρα. Αυτά θέλουμε να ακούμε. Έτσι ο κόσμος του ΠΑΟΚ σε παρέες, ανασυνδέσμους, ανα-οικογένειες, με το ποτάκι του χαλαρά, με το τσιγαράκι του, ηρεμία, κρατάνε τη φωνή τους, γιατί ήταν και ένα μήνυμα το οποίο πέρασαν τις συνδέσμους του ΠΑΟΚ μέσα από το Libero FM που κάνανε προχθές την εκπομπή, ότι δεν χρειάζεται να φωνάζει κανείς από τις 3.30 ώρα το μεσημέρι, όπως είχε γίνει τότε με το Παναθηναϊκό. Τρώσεις δηλαδή 4 ώρες τον ήλιο στο κεφάλι, έχεις να φωνάξεις και μετά 5 ώρες. Και ταλαιπωρία, Γιάννη, από το ταξίδι, πόσες ώρες από το βράδυ αργά, δεν είναι εύκολο. Ναι, μα οι έξω το κλατάνε. Οι μέσα όμως πόσο ναι, πόσο παρασύρονται. Παρασύρονται, ναι, ναι. Οι μέσα δεν έχουν σταματήσει. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι, και τώρα ακούγονται. Και έτσι θα πάει, και έτσι θα πάει. Πού να το συγκρατήσεις αυτό το πράγμα όταν έχεις... Θέλει λίγο έξυπνο μυαλό, γιατί το πρώτο 20 λεπτό είναι το 20 λεπτό του λεγόμενου ξύλου. Θα μπουν και δύο ομάδες, οπότε 20 λεπτό να παίξουν ξύλο. Εκεί θέλεις το λαρίκι από τους οπαδούς σου, τη φωνή, τον παλμό για να κρατήσεις. Είπαμε, έχει τακτική. Τακτική και η κερκίδα ταυτόχρονα μαζί με το... Άμα δεν έχει κερκίδα τακτική σε αυτά τα παιχνίδια, νομίζω ότι μια καλή κερκίδα μπορεί να κάνει να δώσει τον έξτρα κίνητρο. Βέβαια, υπάρχουν αθλητές που λένε ότι δεν παίζει ρόλο, πάντα συνηθίζουμε να παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο, αλλά τώρα όταν έχεις μέσα στην ομάδα παιδιά που γνωρίζουν τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τώρα Τελίνο Βιερίνια, υπάρχει σύνθημα που να ακούει και να μην ανατριχιάζει, που έχει, δηλαδή έχει δηλώσει ο παδός του ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Θα έπρεπε να βγάλουν είναι κανένα έτσι, με το τι είναι αυτό ρε, ένα σύνθημα. Είναι αυτό ρε. Τώρα κοίταξε, άμα το σηκώσει σήμερα ο Βιερίνια, ας το πει έτσι, τιμήσε ένα να κάνει αυτό. Είναι αυτό ρε. Θα είναι θεός, άμα το κάνει αυτό, να, συμβουλέψτε κάποιος να το μεταφέρει, να το πει να τρολάρει, να τρολάρει, έτσι, για να γίνει ένας από εμάς εδώ. κάτι άλλο, Γιάννη μου. Παραλαμβάνω, πολύ ήρεμο το κλίμα του έξω, τώρα μεμονωμένα υπήρξαν κάποια περιστατικά, δεν ξέρω τα και τα αναφέρει. Δεν τα έχουμε αναφέρει, ναι, δεν θέλουμε να... Υπήρξαν 2-3 μικρά σκηνικά απ' έξω, είναι λογικό. Τώρα όλοι έρχονται στο γήπεδο, σε κανένα στενό θα βρεθούν μερικοί, σε κανένα στενό θα βρεθούν άλλοι δύο, τα ξέρεις πως είναι αυτά. Τα ξέρετε μάλλον πως δυστυχώς, είναι αυτά. Ναι, χρειάζεται να σταθούμε, η γενική εικόνα έξω από το γήπεδο, παιδιά, δεν σημαίνει το απολύτως τίποτα, έτσι. Μάλιστα. Τώρα δηλαδή εγώ εδώ μπροστά μου έχω τουλάχιστον 5.000 ευρώ. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Και συνεχίζεται η εισρωή είναι καλή, πώς υπάρχει καθυστέρηση. Είναι αυτό που σου είπα, οι μισοί μπαίνουν μέσα και έχει στις ουρές αρκετό κόσμο, τις θύρες δηλαδή που παίρνουν. Και οι μισοί είναι έξω, έχουν αλλάξει με το ποτάκι τους, με το τσιγκουράκι τους και περιμένουν να περάσει η ώρα. Γιατί είναι 6 παρά 10 και έχουμε μεσότερα σε 2,5 ώρες. Ναι. Δεν σε πιέζει. Δεν σε πιέζει δηλαδή κάτι ότι πρέπει να μπεις όν και καλά μέσα. Μπορείς να κάνεις να είσαι έξω στο νέο πράγμα. Ναι, είναι καλό αυτό. Εκτός αν είναι κανένας του θεατρικού και θέλει συγκεκριμένη θέση. Φαντάζεσαι. Δεν νομίζω. Ή το άλλο. Καθίστε λίγο κάτω να δούμε το μάτς. Ναι, φαντάζεσαι να βρεθεί κανένας. Θύρα 5. Σουφού θύρα 5. Υπάρχουν και αυτοί, ζουν ανάμεσά μας. Έτσι, τα λατρεύουμε και αυτά είναι από τα ωραία του γηπέδου. Να σε καλά, Γιάννη μου. Απλά να σημειώσω ότι λίγο πριν τους αξιωματούχους εδώ της αστυνομίας και που είχαν πει ότι μένουν άλλες 3-4 γύρες με λεωφορεία για να έρθουν. Κάθε γύρα είναι 20 λεωφορεία. Αυτό μου το είχε πει πριν καμιά
30-40 λεπτά. Οπότε. Ναι, έχει ακόμα κόσμο στα διόδια. Έχει ακόμα κόσμο στα διόδια. Δηλαδή πρέπει να μείνανε καμιά 60 λεωφορεία ακόμα. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Φιλιά. Και συνέχεια. Τσα. Τουλάχιστον εισπράττουμε καλό κλίμα. Αυτό πήραμε κλίμα απ' έξω. Τι γίνεται και όντως είναι σημαντικό αυτό. Κανένα δεν πιέζει να μπει μέσα στο γήπεδο από τόσο νωρίς. Αράξεις σκιά. Σιγά σιγά. Μέχρι και το σκέπαστρο του Καλατράβου, ούτε μια σκιά μπορεί να κάνει. Δηλαδή τι fail. Βάλε και το σκέπαστρο. Σκέπαστρο είναι αυτό, ρε φίλε, χωρίς σκιά να πλάκα με κάνει. Καλησπέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Γεια σου. Χαίρετε. Μπάμπη, παρακαλώ. Είναι Γιάννη, πρώτη φορά παίρνω σε ραδιόφωνο. Χαιρόμαστε. Ταξιδεύαμε μαζί στο Βόλο πέρυσι με τον Άκη στο αμάξι. Α, έλα, τι έγινε. Καλά, εσύ. Πού είσαι κάτω. Λοιπόν, όχι, αδερφέ μου, ξέμεινα εδώ πέρα γιατί λόγω δουλειάς. Α, χάστα να πάνε. Αλλά έχω φορέσει, αν θυμάστε πέρυσι, τα γούρια όλα που λέγαμε. Ναι. Μπλούζες, γαϊμαλιά, ό,τι έχω για γούρι και περιμένω πώς και πώς να αρχίσει το μάτς. Έτσι. Τρέμουν τα πόδια μου που δεν έχω κατέβει, με έχει πιάσει ένα άγχος από τώρα. Θα ήθελα να είμαι και στην ομάδα κοντά. Ναι, δεν μας έβαλε ένα εκδρομικό Άκης. Τι να κάνουμε. Δεν μας έβαλε ένα κουρμανάκι από το Σκαρπία, θα βρούμε να μαζέψουμε. Πήγε μόνος. Πού θα το δεις το μάτς? Σε ένα καφενείο εδώ, στο χωριό, στην Ευκαρπία. Έχω δει μάτς εκεί και ξέρω γι' αυτό. Ναι. Έτσι, μ' αρέσεις. Πώς το βλέπεις, δώσε ένα προγνωστικό. Προγνωστικό. Εγώ πιστεύω θα ξεφύγει το σκορ, παιδιά, μπορεί να βάλουμε και 3-4. Και εγώ το βλέπω έτσι, επειδή όλοι περιμένουν, εδώ ο Δανακτσής διαφωνεί, μου λέει ότι θα είναι κλειστό. Και εγώ το βλέπω να μπουν γκολ. Να μπουν γκολ. Ναι, εγώ πιστεύω ότι έχει καταλάβει ο κάθε παίκτης του ΠΑΟΚ τι έχει γίνει φέτος και πιστεύω θα βγάλουν νεύρο και πάθος σε αυτό το μάτι. Μάλιστα, να δούμε. Μακάρι να δούμε ένα καλό παιχνίδι και τέτοια. Μπορεί να είμαι πολύ παραπάνω πάω από ό,τι πιστεύω μάλλον. Δεν μου λες, έχεις βάλει μέχρι και το ίδιο βρακί με πέρυσι. Ναι, τα πάντα. Ισχύουν αυτά, γι' αυτό τα λέω. Πολλοί κόσμος τον κάνει. Πώς δεν ισχύουν, εννοείται. Μα αυτά κρίνουν την έκβαση ενός παιχνιδιού. Όχι παίχτες. Το τι βρακί θα βάλει ο παδός. Τελείωσε. Εννοείται. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσαο. Ο γραμμούλα, για να δούμε. Καλημέρα. Έλα, Μπαμπίνο. Καλώς τον. Τι λέει? Καλά, εσύ. Τώρα γύρισα το Τσίπουρα. Όχι, από τώρα ξεκινήσαμε. Ήμουνα για Τσίπουρα με ένα φίλο μου. Και τι θα κάνεις, άμα πίνεις από τώρα, μετά τι θα κάνεις το βράδυ? Θα συνεχίσω να πίνω. Έτσι, μ' αρέσει. Όπως εδώ μας μου λέει ένας φίλος, ο φίλος μας ο Γιώργος που είναι επαγγελματίας των delivery. Επαγγελματίας Φώτης. Όχι, επαγγελματίας. Και αυτό. Επαγγελματίας λέει τα deliveryδικα λέει σιγά σιγά γιατί λέει μετά και Eurovision. Δηλαδή θα πάνε σήμερα αβέρτα κουβέρτα. Εδώ λέει ένας φίλος μου δεν θα κατέβουμε κάτω στο Λευκό Πύργο, πάμε να δούμε Eurovision μετά. Ναι, κανένα, σίγουρα. Στην Πορτογαλία κατευθείαν πανηγύρια. Επίσης... Θα κατέβουμε για τη Φουρέιρα. ναι, για την Κύπρο, στην πρεσβεία μαζί με τους... Με κυπριακές σημαίες. Έτσι, είμαι αλβανικές καλύτερα να πω. Και το γιασεμάκι μπλούζα. Με μπλούζες γιασεμάκι το βράδυ, όλα να τα συνδυάσουμε όλα. Γιασεμάκι, έτσι. Και για τους εγκομίτες. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι δίνεις, τι φωνή έχεις που λέει ο Ασλαμής? Έχω φωνή ότι θα μπούμε δυνατά. Μάλιστα. Κλείσε βρε το ίντερνετ. Είναι μονόδρομος δηλαδή το μάτς. Κλείσε το ίντερνετ ρε, είμαστε, είσαι και εμπειρός να πούμε. Ακούγομαι από πίσω. Τώρα καλά είναι. Τώρα καλά είναι, τώρα είναι μια χαρά. Έχω η εμπειρία μου λέει ότι θα επαναληφθεί το πριν 17 ετών μάτς. Λες, του στείλα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-2, αυτό, 2-4. Ναι, είναι κάπως έτσι. Μάλιστα. Θα φανεί. Υπάρχει μίσος ρε παιδί μου, όπως υπήρχε μίσος και τότε. Ναι. Είχες βάλει και ένα goal of sightάκι τότε. Δεν θυμάμαι αυτό. Τότε ήμουν στην Αγγλία. Το δεύτερο του Μπορμπόκι, το δεύτερο δεν είχε βάλει Μπορμπόκι. Ήταν λίγο. Τόλμο με Κύπριο το μάτς. Ναι. Μπάρμαν. Μεθυσμένος. Μεθυσμένος ο Κύπριος. Για τον εγκομίτη σου έλεγε, φαντάζομαι. Για τον εγκομίτη μας έλεγε. Τα είχε με Θεσσαλονικιά. Έχω την ξένη και μας πέντε γυναίκες, τέλος πάντων. Οπότε. Αλλά σήμερα το δούμε. Δεν το δούμε Κύπριο. Έτσι. Αλλά δεν έχουμε και Κύμπριος. Έτσι. Έτοιμος είναι ο Κρις. Έτοιμος είναι. Τον ακούτε. Να σε καλά, σε φιλούμε. Έγινε. Τσαο. Είδες, μπήκε σε κλίμα από νωρίς. Τι ώρα είναι 6 παρά 3. Σιγά σιγά θα αρχίσει να εισραίει και ο κόσμος και στα καφενεία. Γι' αυτό και εμείς τα προνοήσαμε και θα πάμε από πολύ
Νωρίς να πληροφορήσω τον κόσμο, πριν μας είπε ο φίλος μας ο Ευθύμης από το Μαϊάμι, ότι στο site, σελίδα της Κοσμοτέ, αν δεν κάνω λάθος, στο Facebook, ναι μεν θα μεταδοθεί το παιχνίδι, αλλά με μισή ώρα καθυστέρηση. Ναι. Θα παίξει streaming, αλλά δεν θα είναι απευθείας, γιατί... Οπότε και βέβαια είναι λίγο δύσκολο να το δεις είναι από την Ελλάδα. Ναι, σπαστικό ρε παιδί. Σπαστικό. Να μην... Άμα είσαι μέσα στο Facebook δεν θα πληροφορηθείς την έκβαση και το τι γίνεται. Και γενικότερα θα ακούς από δίπλα. Μπαίνει γκολ, δεν μπαίνει, πολύ ησυχία, μάλλον κάτι. Εντάξει, όμως άμα είσαι στο Μαϊάμι δεν θα ακούς. σωστά. Μπορεί να έχεις κανένα γείτονα. Πού το ξέρεις, μπορεί να αποδειχθεί ότι κάποιος γείτονας είναι εκτίσα τόσα χρόνια δεν τον είχες πάρει χαμπάρι και να ακούσει τίποτα. Μπινέλε και κάτι. Όποια πέτρα σηκώσει, έναν Έλληνα θα βρεις. Αν μη τι άλλο. Νομίζω ότι εμείς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το θεάρεστό μας έργο. Πέρασε το τριωράκι. Πέρασε μια χαρά. Ωραία, χαλαρά. Ελπίζω... Έτσι όπως είναι, χαλαρά είναι τα πράγματα και στο προαύλιο χώρο του ΟΑΚΑ. Έτσι. Επίσημα σας κρατήσαμε καλή συντροφιά. Συντροφιά που θέλουμε να συνοδεύσει και την έκβαση του αγώνος με αυτό το κλίμα, με το ωραίο και με το. Ακούσατε και τους ρεπόρτερ. Σε πόσο διαφορετικό mood βρίσκονται οι ρεπόρτερ του Λίμπερο. Είναι πιο υποψιασμένοι και πιο κατασταλαγμένοι όσον αφορά και τον τρόπο με τον οποίο κάνουν ρεπορτάζ, αλλά και με το πώς αντιλαμβάνονται το κλίμα. Νομίζω μπορούμε να το ξανακάνουμε αυτό στο τελικό του Champions League. Ναι. Να συνδεόμαστε. Τώρα μπαίνουν οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ. Τώρα τη Ρεάλ. Έχουμε κόσμο και μέσα και έξω. Λιβουρπουλιανούς από Θεσσαλονίκη σίγουρα θα έχουμε. Σίγουρα. Τον ισχυρό. Τώρα έχει σύνδεσμο η Ρεάλ στην Θεσσαλονίκη. Που να ανοίξετε, ρε. Αφήσατε και τα μηχανάκια σας, ανοίξαμε και συνεργείο να πούμε. Γατάκια. Λοιπόν, το χαιρετήσουμε το λαό. Έτσι. Έχουμε κάτι να πούμε στοιχηματικά αυτά, τέτοια. Εντάξει, μια Γερμανία να αναφέρουμε. Έτσι, ένα τελευταίο 20 λεπτό έχει μπει εκεί πέρα. Λεβερκούζεν ανόβερο 3-0. Μπάγκεν Σουτγκάρδι 1-4, ρε φίλε. Μπάγκεν Σουτγκάρδι. Δεν θυμάμαι την Bayern να τρώει 4 ποτέ, goal. Ποτέ, να, είναι και αξιοσημείωτο. Η Στουτγκάρδη πηγαίνει για κάτι. Νομίζω πάει για Ευρώπη. Είδες που γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες που λέμε μόνο στην Ελλάδα. Να τα. Αμβούργο Gladbach 2-1, μένει με 10 το Αμβούργο. Χέρτα Λιψία 2-5, Hoffenheim Dortmund 2-1, Mainz Werder 1-1, Freiburg Augsburg 2-0, Schalke Eintracht 1-0 και Wolfsburg Κολονία 2-1. Αρκετά γκολ όπως περιμέναμε στην Bundesliga για την τελευταία αγωνιστική. Δυόμιση ώρες απομένουν. Φυσικά θα μείνετε συντονισμένοι στο Λίβερο 107,4 για την έναρξη του αγώνα. Θα ακούσετε φυσικά και τη μετάδοση του. Ο Σίστας Αρός απομένει. 6-8. Θα πάρει σκητάλι. Και φυσικά νομίζω ότι θα έχει όντως τα... Τώρα αρχίζει το show, ρε παιδί μου. Μη τίποτα. Είμαστε αναμπελοφιλοσοφίες. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να τσιτώνει το δέρμα, ναι. Να σηκώνει την τρίχα. Για να φτάσουμε μέχρι και τις 8.30 όπου περιμένουμε όλοι να δούμε. Έχουμε μια μικρή αγωνία έως και μεγάλη. Το πώς θα εξελιχθεί. Δεν θέλουμε να επεκταθούμε παραπάνω. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε καθαρά. Και να πούμε τι θα γίνει. Σάματι. Έτσι λες, κύριε. Άμα βάλουμε το τυχερό μας βρακί, μπορεί να αλλάξουμε την έκβαση. Λοιπόν, χαιρετούμε το λαό. Φεύγουμε. Φιλιά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, να απολαύσετε τον Λίμπερο που θα σας συντροφεύσει και ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν δείτε, όπου και αν πάτε.